Καλημέρα σας. Ξεκινάμε τώρα το τρίτο στη σειρά δικτυακό σεμινάριο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Multiple Benefits of Energy Efficiency. Εκ μέρους του καθηγητή κ. Σωτήρη Καρέλα και του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβίτων της Σχολής Μηχανολόγου Μηχανικών. Το έργο αυτό αφορά τα πολλαπλά ωφέλη της ενεργειακής αποδοτικότητας και είναι ένα τριετές έργο. Είναι ένα τριετές έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα Horizon 2020. Τα περιεχόμενα του διαδικτυακού σεμιναρίου αφορούν την περιβαλλοντική πολιτική που απαιτείται για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, δηλαδή ευρωπαϊκή και διεθνής. Παρουσιάζεται το έργο M Benefits και ποιος είναι ο ρόλος ο δικός μας, δηλαδή του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβίτων, και γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια των πολλαπλών ωφελών της ενεργειακής απόδοσης. Να πω εδώ πέρα ότι ουσιαστικά κάθε ένα από τα σεμινάρια που γίνονται, αυτό είναι το τρίτο, είναι αυτόνομα, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχετε παρακολουθήσει το προηγούμενο. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τη μεθοδολογία του έργου, πώς φτάνουμε δηλαδή στην τελική απόφαση για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και επενδύσεις. Θα παρουσιαστούν πραγματικές περιπτώσεις που έχουν ήδη γίνει στα πλαίσια του έργου και θα παρουσιαστεί και το σοβαρό παίγνιο, το λεγόμενο Serious Game, που είναι μια τελευταία εξέλιξη γενικώς σε θέματα διαδικτυακών εφαρμογών που αφορούν θέματα λήψης αποφάσεων. Και πάμε να δούμε λίγο τη διεθνή πολιτική που αφορά την κλιματική αλλαγή, η οποία στη συνέχεια επηρεάζει και θέματα νομοθεσίας ενεργειακής απόδοσης. Είχαμε παλαιότερα το λεγόμενο πρωτόκολλο του Κιώτο, το οποίο άρχισε να ισχύει και με την υπογραφή της Ρωσίας από το 2005 και μετά. Ουσιαστικά έθετε σαν όριο την παγκόσμια μείωση κατά 5,2% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τουλάχιστον για τις χώρες οι οποίες είχαν υπογράψει. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ελλάδα αυτό ήταν ένας στόχος που επετεύχθη εύκολα. Σε παγκόσμιο επίπεδο βέβαια δεν ήταν πάρα πολλοί αυτοί που είχαν υπογράψει το πρωτόκολλο του Κιώτο. Η επόμενη σημαντική συμφωνία ήρθε το 2016, η λεγόμενη Paris Agreement, σύμφωνα με την οποία, πάλι σε διεθνές επίπεδο, θα θέλαμε να έχουμε μέχρι το 2100 τουλάχιστον, αλλά και όσο το δυνατόν πιο σύντομα, μείωση της, μάλλον σταθεροποίηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 2 βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον, επιθυμητό το 1,5 βαθμός Κελσίου, πάνω από τα επίπεδα της θερμοκρασίας της προβιομηχανικής εποχής. Μέχρι σήμερα έχουμε υπογράψει γύρω στις 190 χώρες, μέσα στις οποίες είναι και μία ένωση χωρών, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φαίνεται, όπως φαίνεται, είμαστε, όπως φαίνεται εδώ δεξιά στο σχήμα, στο σημείο κάπου εδώ, το 2018 ήδη ήμασταν 1 βαθμό Κελσίου πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής, ενώ φαίνεται ότι με τα υφιστάμενα μέτρα και με τις υφιστάμενες πολιτικές θα φτάσουμε τους 3 βαθμούς Κελσίου, ίσως και τους 4. Πάμε να δούμε τώρα γιατί σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτούνται επενδύσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 και 2030 μέχρι τώρα φαίνονται εδώ. Αρχικά, όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, θέλουμε μείωση τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου το 1990. Θέλουμε επίσης αύξηση του μεριδίου κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 20%. Και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ώστε να μειωθεί η χρήση πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% επίσης. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι πετυχαίνουμε τον πρώτο στόχο,
αλλά δεν είμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά τον τρίτο, δηλαδή τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Είμαστε μέχρι στιγμής ήδη 5% πάνω από το επιθυμητό όριο. Τώρα, όσον αφορά το στόχο του 2030, αντίστοιχα οι επιμέρους στόχοι είναι η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% σύγκριση με τα επίπεδα των εκπομπών του 1990, η αύξηση του μεριδίου κατανάλωσης ενέργειας από άπλα κατά 32% και αντίστοιχα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα θέλαμε 32,5%. Αυτά όλα ίσια μέχρι πρότινος, διότι από το Δεκέμβριο του 2019 υπεγράφει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η λεγόμενη Πράσινη Συμφωνία, η οποία θέλει κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο σημαίνει ότι για το 2030 θα θέλουμε μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 50-55%. Αντίστοιχοι είναι και οι στόχοι για τους δύο επιμέρους επόμενους στόχους. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ποια είναι η πορεία των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ως σήμερα. Βλέπουμε ότι είμαστε σε καλό επίπεδο για το 2020. Αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται πιο δύσκολα για το 2030, ενώ θέλουμε το 2050, εκτός σχεδιαγράμματος, να φτάσουμε ακόμα πιο κάτω. Τώρα, όσον αφορά σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, δηλαδή την IEA, και με report του 2019, οι παγκόσμιες επενδύσεις στην βελτίωση της ενεργικής απόδοσης ανά περιοχή είναι αυτές που βλέπετε εδώ. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή έχει ένα σημαντικό μερίδιο. Και όσον αφορά τώρα ανά τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μικρότερο μερίδιο, παρόλα αυτά είναι πρωτεργάτης σε αυτό το τομέα. Κάνει μεγάλες δηλαδή προσπάθειες. Όσον αφορά τώρα την Green Deal, τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θα καταρχθούν ουσιαστικά νομικά δεσμευτικοί μέσα στο 2020 με διάφορα επιμέρους νομοθετήματα που θα τεθούν, είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος, δηλαδή ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει όντως προτεργάτη, να είναι προτεργάτη σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, είναι όμως παράλληλα και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και ένας πολύ δύσκολος στόχος. Τώρα, ένα μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας πολύ σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση του 2012, καθώς και το amendment αυτής του 2018. Η Ελλάδα συμμετείχε μαζί με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στην κοινή δέσμευση για την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή στην προηγούμενη διαφάνεια που είχαμε δει ο τρίτος επιμέρους στόχος, ο οποίος τώρα γίνεται, εκτός του ότι δεν τον έχουμε φτάσει για το 2020, γίνεται ακόμα πιο δύσκολος βάσει της Πράσινης Συμφωνίας και για το στόχο του 2050. Η οδηγία αυτή μεταφέρθηκε σε εθνικό δίκαιο με τον νόμο που βλέπετε εδώ, 43-42 του 2015, και με την αντίστοιχη υπουργική απόφαση, συγκεκριμένα για ένα συγκεκριμένο εθνικό σχέδιο δράσης, το ΕΣΔΕΑ, του έτους 2017. Βλέπουμε εδώ πέρα τα μέτρα εθνικής πολιτικής για την περίοδο 2017-2020 για να πάρουμε μια ιδέα σχετικά με το μέγεθος της υποστήριξης σε διάφορους τομείς. Βλέπουμε ότι αρκετή υποστήριξη υπάρχει σε θέματα της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Εδώ πέρα. Στο σύνολο βλέπετε ποια είναι ο συνολικός στόχος για την εξοικονόμηση ενέργειας. Και βλέπουμε και επιμέρους κάποιους άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα τους ενεργειακούς υπεύθυνους και τα σχέδια δράσης δημόσιων κτηρίων. Τώρα, βάσει της οδηγίας αυτής, έχουμε τους ενεργειακούς ελέγχους που πλέον είναι νομικά υποχρεωτικοί στις περισσότερες μεγάλες βιομηχανίες, πρέπει να πληρούν τα μήνυμα κριτήρια που ορίζονται σε ένα συγκεκριμένο παράρτημα της οδηγίας και να διενεργούνται με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς 16247. Τώρα, το ευρωπαϊκό έργο M-Benefits έρχεται εδώ πέρα να δώσει τη δυνατότητα εκπόνησης πιλωτικών έργων και επισκόπησης ενεργειακού ελέγχου σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση. Και όταν λέμε ενδιαφέρονται, είτε επειδή πρέπει, είτε επειδή θέλουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα.
επιχειρήσεις δεν προβάλλουν εύκολα τις επενδύσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση. Αυτό οφείλεται στο ότι οι προτάσεις επενδύσεων συνήθως επικεντρώνονται μόνο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το συγκεκριμένο έργο End Benefits έρχεται να δείξει ποια είναι τα πολλαπλά ωφέλη της ενεργειακής απόδοσης και πώς μπορούν τα έργα να επιδείξουν μια βελτιωμένη πρόταση αξίας, καθώς και μειωμένο κόστος και κίνδυνο. Στηρίζεται δηλαδή το έργο στο τρίπτυχο πρόταση αξίας, κόστος και μείωση ρίσκου. Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018 και θα κλείσει το Φεβρουάριο του 2021. Ο βασικός εταίρος, ο οποίος είναι ο coordinator του έργου, είναι το Instituto Fraunhofer στη Γερμανία. Και εδώ μπορείτε να δείτε και την ιστοσελίδα του έργου, στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε για ένα σωρό πληροφορίες, καθώς και για έτοιμα case studies που έχουν γίνει στο έργο. Οι εταίροι του έργου είναι 15, από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, όπως βλέπετε εδώ, και από την Ελλάδα είμαστε το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβίτων. Το έργο βασίζεται στο γεγονός ότι η συμβατική τεχνοοικονομική προσέγγιση των έργων ενεργειακής απόδοσης μερικές φορές δεν δουλεύει αρκετά καλά. Δηλαδή, για να φτάσει κανείς στην απόφαση επένδυσης, δεν κοιτάμε μόνο την εξοικονόμηση χρημάτων, αλλά και κάποια άλλα πρόσθετα ωφέλη. Η αρχική ιδέα ξεκίνησε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, την ΙΕΑ, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν πέρα από την εξοικονόμηση χρημάτων και διάφορα άλλα πρόσθετα ωφέλη, όπως αυτά που βλέπετε εδώ δεξιά στη διαφάνεια, που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, την βελτίωση της ποιότητας εσωτερικού αέρα, την παραγωγικότητα των εργαζομένων, τη μειωμένη χρήση πρώτων υλών, θέματα του εργασιακού χώρου και μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, διασφάλιση και πρόσβαση στην ενέργεια, βελτιωμένη περιβαλλοντική εικόνα γενικά. Τώρα, θα συνεχίσω στην άλλη του κ. Πλάτωνος Πάλης να σας εξηγήσει το ρόλο του εργαστηρίου ως εταίρου υλοποίησης του έργου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλιάου. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Πλάτων Πάλης, είμαι μηχανολόγος μηχανικός, είμαι μέλος του εργαστηρίου και θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η κύριε Χατζηλάου, λέγοντας τα εξής, ότι το εργαστήριο των μηχανητήρων και λεβίτων, ως εταιρός υλοποίησης, επομένως στα πλαίσια αυτού του ευρωπαϊκού έργου, σχεδιάζει να υλοποιήσει 3-7 πιλωτικά έργα. Επίσης, 5-10 μελέτες εφαρμογής της μεθοδολογίας του έργου, καθώς επίσης κάποια διαδικτυακά σεμινάρια όπως το συγκεκριμένο, ενώ θα προσπαθήσει στην όσο δυνατόν ευρύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει και διάβληση επικοινωνίας με ενδιαφερόμενους φορείς, που στόχο έχουν είτε να εντάξουν κάποια διεργασία τους ως πιλωτικό έργο ή θα ήθελαν να εξετάσουν κάποια συγκεκριμένη επίσης πάλι διεργασία τους μόνο ως μελέτη εφαρμογής της μεθοδολογίας του έργου. Ποια είναι η διαφορά τώρα μεταξύ πιλωτικού έργου και μελέτης εφαρμογής? Η μελέτη εφαρμογής ουσιαστικά χρησιμοποιεί δεδομένα ή αποτελέσματα ήδη ολοκληρωμένου ενεργειακού ελέγχου, το οποίο έχει εκτελέσει η επιχείρηση. Άρα μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες υπόκεινται βάσει νομοθεσίας να έχουν ήδη εκτελέσει και ολοκληρώσει ενεργειακό έλεγχο. Και με βάση τα αποτελέσματα αυτού του ενεργειακού ελέγχου, η ομάδα έργου θα προσπαθήσει απλά να εφαρμόσει τη μεθοδολογία, δημιουργώντας προσπαθώντας να ποσοτικοποιήσει και κάποια άλλα μη ενεργειακά ωφέλη και απλά εκτελώντας την οικονομική αξιολόγηση με βάση την προτιμούμενη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου. Τώρα, στη συγκεκριμένη διαφάνεια
βλέπουμε τα κύρια μέρη τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν ένα πιλωτικό έργο. Άρα βλέπουμε επομένως ότι θα πρέπει να εκτελεστεί η ενεργειακή και η επιχειρησιακή ανάλυση της επιχείρησης ή της διεργασίας ή κάποιες συγκεκριμένες, ας το πούμε, παραγωγικής μονάδας της επιχείρησης, η οποία ενδιαφέρει να εντάξει. Δεν είναι προϋπόθεση προαπαιτούμενο να αξιολογηθεί η επιχείρηση στο σύνολό της ή κάποια συγκεκριμένη διεργασία. Με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητές της θα μπορούσαμε να επιλέξουμε κατάλληλο πιλωτικό έργο. Στη συνέχεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία ανάλυση στο τρίπτυχο το οποίο ανέφερε και η κυρία Χατζηλάου προηγουμένως, προσπαθώντας να ποσοτικοποιήσουμε το πώς επηρεάζει την αξία, το κόστος και το ρίσκο στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης ή το συγκεκριμένο μέτρο ενεργειακής απόδοσης το οποίο θα προσδιορίσουμε. Άρα μετά την ανάλυση θα προκύψουν κάποιοι ποσοτικοποιημένοι χρηματικοί όροι για κάθε ένα κόστος ρίσκου, σύνολο, για κάθε ένα υποκόστος το οποίο επηρεάζεται από αυτό το συγκεκριμένο μέτρο ή ρίσκο το οποίο μειώνεται ή αυξάνεται ανάλογα με την εφαρμογή ή όχι του συγκεκριμένου μέτρου και πάει λέγοντας. Όλα αυτά θα προσπαθήσουν να τα εντάξουν στη μεθοδολογία οικονομικής ανάλυσης η οποία αναπτύχθηκε και θα την παρουσιάσουμε με λεπτομέρεια στη συνέχεια, ούτως ώστε στο τέλος του πιλωτικού έργου να προκύψει μια περιγραφή, μια τεχνική έκθεση και τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας. Αυτά τα συμπεράσματα θα πρέπει να παρουσιαστούν στην ανώτερη διοίκηση της επιχείρησης και θα πρέπει να παρουσιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να, να είναι κατανοητά από την επιχείρηση και να αναδειχθεί η καταλληλότητα αυτών των μέτρων και το πώς εξυπηρετεί την συνολική λειτουργία της επιχείρησης ή τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της τα οποία έχει η επιχείρηση του ανταγωνισμού και με βάση το στρατηγικό της σχεδιασμό οφείλει να τα διατηρεί και να τα ελέγχει και να τα επικαιροποιεί. Τώρα, πολύ σημαντικό στα πλαίσια του πιλωτικού έργου είναι η ενακτήρια συνάντηση. Σε αυτή τη συνάντηση ουσιαστικά θα δημιουργηθούν οι κατάλληλοι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ της ομάδας έργου και των ατόμων από την πλευρά της επιχείρησης, στους οποίους έχει αναθέσει η ανώτερη διοίκηση να υποστηρίξουν την ομάδα έργου, να παρέχουν τα απαραίτητα δεδομένα και όπως επίσης θα πρέπει να υπάρξει και ο κατάλληλος συγχρονισμός σε όλες τις φάσεις τις οποίες περιγράψαμε προηγουμένως, μεταξύ της ομάδας έργου και της επιχείρησης. Θα σταθούμε λίγο τώρα στο θέμα των δεδομένων και στην ποιότητα των δεδομένων. Με βάση την εμπειρία την οποία έχουμε στην ομάδα εργασίας του εργαστηρίου, είναι σύνηθης περίπτωση η ποιότητα των δεδομένων και κατ' επέκταση η ωριμότητα μιας επιχείρησης για να μπορέσει να εκτελέσει ένα ενεργειακό έλεγχο να είναι χαμηλή. Και τι εννοούμε με αυτό? Στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις απλά καταγράφουν τα δεδομένα χωρίς να τα αναλύουν ή και σε ακόμα χειρότερες περιπτώσεις ενώ τα παρουσιάζονται στην οθόνη του μετρητικού δεν καταγράφονται καθόλου ή δεν καταγράφονται στο βάθος το οποίο θα επιθυμούσαμε ώστε να είναι αξιοποιήσιμα κατά τη φάση του ενεργειακού έλεγχου. Άρα σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο ενεργειακός έλεγχος ξεκινάει έχοντας ένα συγκεκριμένο μειονέκτημα ότι ή έχουμε χαμηλή ποιότητα δεδομένα ή δεν έχουμε δεδομένα σε κάποιες πολύ ενεργοβόρες διαδικασίες. Άρα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα από την πλευρά της ομάδας έργου είτε να μπορέσει να εκτελέσει κάποιες μετρήσεις κατά τη διάρκεια της περίοδου
του ενεργειακού ελέγχου ή να έχει την εμπειρία από προηγούμενες εργασίες ή έργα να μπορέσει με κατάλληλες παραδοχές να προχωρήσει και στο τέλος να μπορέσει να προστατικοποιήσει με σχετική ασφάλεια τα αποτελέσματα των αξιολογούμενων μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Κάτι επίσης το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί παράλληλα με το πιλωτικό έργο Παύλα Ενεργειακό Έλεγχο είναι να γίνει και η συμπλήρωση του λεγόμενου επιχειρηματικού μοντέλου και του πλαισίου λήψης αποφάσεων βάσει της μεθοδολογίας και της θεωρίας που έχει αναπτυχθεί από τον Όστεν Βάλντερ. Θα πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια. Απλά το αναφέρω τώρα με την ευκαιρία της παρουσίασης της δομής του πιλωτικού έργου, ότι πολύ σημαντικό κομμάτι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε συμπεράσματα στα πλαίσια της μεθοδολογίας, είναι και η συμπλήρωση αυτού του λεγόμενου επιχειρηματικού μοντέλου με βάση τον καμβά του Όστεν Βάλντερ. Συνεχίζοντας, θα πω κάποια πράγματα σχετικά με την εμπειρία του εργαστηρίου και θα προσπαθήσω αυτά να τα συνδέσω με τις απαιτήσεις, προϋποθέσεις, ανάγκες ενός ενεργειακού ελέγχου. Συνεπώς, το εργαστήριο έχει πραγματοποιήσει πλήθος ενεργειακών έργων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, τα οποία θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε κάτω από τους 3 άξονες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπόνηση συγγνώμη μελετών, σχεδιασμό και διενέργεια μετρήσεων. Μέλη της ομάδας έργου του εργαστηρίου είναι επιστοποιημένοι επιθεωρητές συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001. Επιγραμματικά αναφέρω ότι ένα σύστημα ενεργειακής διαχείρισης στο κέντρο του βρίσκεται ο επαναλαμβανόμενος ενεργειακός έλεγχος. Άρα, εάν κάποια επιχείρηση στο μέλλον βλέπει μέσα στην στρατηγική της ότι θα εφαρμόσει ένα σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, είναι ευκαιρία, επομένως και στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, να εκτελέσει μέσω του πιλωτικού προγράμματος, του πιλωτικού έργου, συγγνώμη, έναν ενεργειακό έλεγχο στο σύνολο ή σε κάποια διαδικασία την οποία προβλέπει ότι θα εντάξει στο συγκεκριμένο σύστημα. Συνεχίζουμε τώρα με κάποιες ενδεικτικά συνεργαζόμενες εταιρείες στα πλαίσια παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Έχουμε συνεργαστεί με τη Λάμδα Δομή, με τη Motor Oil, με τη Δράμα Θερμοκήπια κατά τις δοκιμές παραλαβής συστημάτων ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης. Έχουμε πραγματοποιήσει πλήθος τεχνικών μελετών επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις όπως της εταιρείας Γιούλα, Τιτάνας και άλλων. Ενώ ήδη έχουμε εντάξει στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου 3 πιλωτικά έργα με τις εταιρείες ΑΒ Βασιλόπουλος και την εταιρεία Sunlev. Για όσους δεν γνωρίζουν, η εταιρεία Sunlev είναι μια βιομηχανία παραγωγής προφίλ αλουμινίου που κυρίως προσανατολίζεται σε φωτοβολταϊκά πάρκα και άλλες ειδικές κατασκευές. Συνεχίζουμε τώρα. Στην συγκεκριμένη διαφάνεια παρουσιάζουμε ότι το εργαστήριο έχει εκτελέσει τον έλεγχο και την αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων παραγωγής θερμικής ενέργειας ή συμπαραγωγής. Και στόχος αυτού του ελέγχου έτσι, και της ανάλυσης ήταν να εξοικονομηθεί ενέργεια και να μειωθεί το λειτουργικό κόστος, να βελτιωθεί η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, να αυξηθεί η ελαστικότητα της παραγωγικής διαδικασίας, να μειωθεί ο νεκρός χρόνος παραγωγής και γενικότερα της παραγωγικής διαδικασίας και να βελτιωθεί η ασφάλεια του υγιεινή των χώρων εργασίας. Εύκολα παρατηρούμε ότι από τους 6 αναφερόμενους στόχους, μόνο ο πρώτος θα μπορούσαμε να τον ονοματίσουμε ως άμεσο ενεργειακό όφελος. Άρα, εφαρμόζοντας επομένως μια ανάλυση, έναν ενεργειακό έλεγχο, εκτός επομένως από τον άμεσο στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους, ως έμεσα ωφέλη θα μπορούσαμε να αναδείξουμε κάποια από τα επόμενα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικά ωφέλη στη ευρύτερη λειτουργία μιας
βιομηχανίας μιας, ενός πυροβολοστασίου και ο μηχανικός, ο οποίος είναι ομάδα έργου, η οποία εκτελεί ένα ενεργειακό έλεγχο, στόχο της θα είχε επίσης να μπορέσει να ποσοτικοποιήσει κάποια από αυτά, που στο τέλος της ημέρας θα καταφέρουν να βελτιώσουν και τα, και τα οικονομικά αποτελέσματα μιας τέτοιας επέμβασης. Γιατί είναι γεγονός ότι τα οικονομικά αποτελέσματα ενός μέτρου εξοικονόμησης ενέργειας δεν είναι αυτά τα οποία θα κάνει την ανώτερη διοίκηση να θέσει τις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας ψηλά στη λίστα αποτελεσματικότητων τους. Διότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα μέτρα παρουσιάζουν οικονομικούς δείκτες σε όρους είτε εσωτερικού βαθμού απόδοσης είτε χρόνου αποπληρωμής πολύ υψηλότερο σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά μέτρα, των οποίων το αντικείμενο θα ήταν, παραδείγματος χάρη, μια νέα γραμμή παραγωγής. Άρα η ανώτερη διοίκηση θα θέλει να δει οικονομικούς δείκτες οι οποίοι να είναι ευθέως ανταγωνιστικοί με άλλα μέτρα επενδύσεων, τα οποία δεν έχουν αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας. Θα πούμε και περισσότερα στην, κατά την φάση και την παρουσίαση των κάποιων case studies προς το τέλος του webinar. Συνεχίζουμε επομένως πάλι όσον αφορά την υφιστάμενη εμπειρία του εργαστηρίου. Υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την εξέταση φαινομένου μεταφοράς θερμότητας σε επιφάνειες των ατμών Λεβίτων. Έχουν πραγματοποιηθεί πλήθος δοκιμών και ελέγχων σε συστήματα θέρμανσης ως την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των καυσαερίων τους. Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά και στην εξέταση φαινομένων που επηρεάζουν διαδικασία καύσης σε φούρνους συμβατικού και μη ατμολεβίτων. Έχει αναπτυχθεί κώδικας για την προσομοίωση διαδικασιών μεταφοράς θερμότητας και σχηματισμού ρήπων. Ενώ έχει και υπάρξει σημαντική δουλειά και εμπειρία στην ανάπτυξη τεχνολογιών για τη μείωση του σχηματισμού ρήπων. Θα μπορούσε κάποιος εύλογα να σκεφτεί πώς αυτά συνδέονται με έναν ενεργειακό έλεγχο. Εύκολα θα απαντούσα ότι πάρα πολύ μεγάλες βιομηχανίες απαιτούν τεράστια ποσά θερμότητας τα οποία παράγονται από ατμολεβίτες. Άρα, να μπορέσει μια ομάδα έργου να έχει εμπειρία και να μπορεί να εξετάσει τη λειτουργία και την αποδοτικότητα ενός συστήματος ατμολεβίτα, του οποίου η ισχύς μπορεί να είναι 10, 20 έως και 30 ΜΒ θερμικά, ίσως είναι εξαιρετικά κρίσιμο στα πλαίσια ενός ενεργειακού έλεγχου. Επίσης, θα μπορούσα να πω ότι η περιβαλλοντική επίδοση και η ενεργειακή επίδοση ενός συστήματος, είτε καύσης, είτε γενικά μιας διεργασίας, είναι δύο έννοιες οι οποίες είναι ευθέως αλληλοεξαρτώμενες. Μιλώντας μόνο στην περιβαλλοντική επίδοση, μπορούμε εύκολα να ποσοτικοποιήσουμε και την αντίστοιχη μείωση σε όρους ενέργειας. Τέλος, όσον αφορά τις προσομοιώσεις και τους κώδικες, επειδή καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε συστήματα τα οποία είναι εξαιρετικά πολύπλοκα, αυτομάτως το έργο ποσοτικοποίησης των αποτελεσμάτων ενός μέτρου εξοικονόμησης ενέργειας δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν προγράμματα προσομοίωσης, τα οποία θα μας δώσουν ασφαλείς εκτιμήσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η οικονομική αξιολόγηση αυτών των μέτρων ή η σύνθεση των μέτρων σε μια συγκεκριμένη διεργασία. Προφανώς και βάσει του τίτλου του εργαστηρίου, έτσι έχουμε μεγάλη εμπειρία στη θέματα της οικονομικής ενέργειας από θερμοελεκτρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας. Πάλι έχουμε σημαντική εμπειρία σε software προσομοίωσης διαδικασιών και ανάπτυξης προηγούμενων κύκλων παραγωγής ενέργειας. Έχουμε συμμετάσχει είτε σε ευρωπαϊκά προγράμματα είτε σε ελληνικά σχηματοδότητα προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων καύσης.
σημαντική εμπειρία επίσης πάλι στην πρόβλεψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω της υπολογιστικής προσομοίωσης. Βλέπουμε εδώ συνεχώς ότι αυτό το οποίο είπα και στην προηγούμενη διαφάνεια, η προσομοίωση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την επιτυχή εκτέλεση ενός ενεργειακού ελέγχου και μιας οικονομικής και της επόμενη βήμα της οικονομικής ανάλυσης διεργασιών του κυρίως όταν αναφερόμαστε είτε σε πολύ μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα είτε όταν αναφερόμαστε σε σύνθετες παραγωγικές διαδικασίες στη βιομηχανία. Επίσης έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση μετρήσεων πεδίου με τη χρήση αξιόπιστων φορητών μετρητών αναλυτών. Αυτό το οποίο είχα πει σε μια προηγούμενη διαφάνεια ότι το εργαστήριο μπορεί να εκτελέσει εφόσον κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο μετρήσεις σε επιμέρους τμήματα της διεργασίας ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ένδειξη, μια εκτίμηση είτε του βαθμού απόδοσης παραδείγματος χάρη ενός εναλλάκτη είτε του βαθμού απόδοσης μιας εστίασης καύσης. Συνεχίζουμε τώρα σε ένα κομμάτι της εμπειρίας το οποίο έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 8 με 10 χρόνια και αφορά το κτηριακό τομέα. Αναφέρω πριν προχωρήσω ότι ο κτηριακός τομέας στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κράτων μελών χρησιμοποιεί περισσότερο από το 40% της συνολικής ενέργειας η οποία διατίθεται, καταναλώνεται, μετατρέπεται στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, επομένως, για να πετύχουμε όσα και ανέφερε και προηγουμένως και η κυρία Χατζηλάου, ο κτηριακός τομέας είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να αναλυθεί και στα πλαίσια ενός ενεργειακού ελέγχου. Συνεπώς, μέλη της ομάδας συμμετείχαν στη διαμόρφωση των τελευταίων και των αρχικών και των τελευταίων τεχνικών οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού κατάρτισης των ενεργειακών επιθεωρητών, όσο και στην πρόσφατη αναθεώρησή τους υπό την εποπτεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Στα πλαίσια επομένως αναθεώρησης του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, του λεγόμενου ΚΕΝΑΚ, το εργαστήριό μας εκτέλεσε πλήθος προσομοιώσεων σε τυπικά κτίρια του ελληνικού δυναμικού. Εργαλεία προσομοιώσεως εξελίχθηκαν από τα μέλη του εργαστηρίου και είναι στη συμφωνία με ενισχύ ευρωπαϊκά πρότυπα και αντίστοιχε επομένως στη συνέχεια των ενεργειακών προσομοιώσεων εκτελέστηκαν τεχνοοικονομικές αναλύσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα ευρωπαϊκών οδηγιών και κατά εξουσιοδότηση κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κομμάτι των κτηρίων, όπως είπα και προηγουμένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό στα πλαίσια ενός ενεργειακού ελέγχου και ειδικά στον ελλαδικό χώρο, διότι γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του τυρογενούς τομέα και ειδικά λόγω των χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας είναι εταιρείες υπηρεσιών. Άρα η λειτουργία της συγκεκριμένης εταιρείας περιορίζεται σε κάποιες κτηριακές εγκαταστάσεις αυστηρά και δεν μπαίνει επομένως σε επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής ή ανοιχτού χώρου. Συνεπώς, η εμπειρία αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Αυτό το οποίο επομένως πραγματοποίησε το εργαστήριο στα πλαίσια επομένως μιας παροχής υπηρεσιών προς τον Δήμο Βούλγαρης Βάσης Βουλιαγμένης ήταν να σχεδιάσει ένα σύνολο μέτρων παρεμβάσεων σε σχολικά κτίρια και κτίρια τύπου γραφείων του Δήμου στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος στον οποίο είχαν τεθεί εξαιρετικά φιλοδόξοι στόχοι. Άρα το εργαστήριο σχεδίασε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε 14 σχολικά κτίρια και κτίρια τύπου γραφείων συνολικού προϋπολογισμού κοντά στα 2,5 εκατομμύρια τα οποία επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας γύρω στα 900 μεγαβατόρες το έτος ενώ ταυτόχρονα παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά, πολύ περισσότερα από τις 260 μεγαβατόρες το έτος, τα οποία είχε θέσει ως στόχο το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Κλείνοντας, το εργαστήριο επίσης συμμετέχει σε ένα άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στόχος το οποίο ήταν η ανάκτηση απολυτόμενης ενέργειας κατά τη διαδικασία παραγωγής ή άλλου σε μια βιομηχανία η οποία βρίσκεται στην Βουλγαρία. Και κλείνω την εμπειρία την οποία συνέδεσα βέβαια και το πώς αυτή κεφαλοποιείται και χρησιμοποιείται στα πλαίσια του ενεργειακού ελέγχου με κάποιες εταιρείες τις οποίες έχουν διαχρονική συνεργασία και θα μπορούσα να αναφέρω την Aluminium, την Protergia, τη Motor Oil, τη Lambda, τη ΔΕΠΑ, τη ΔΕΗ, προφανώς τον Ήρωνα, τη ΜΕΤΚΑ και άλλες και άλλες πολλές. Τώρα, θα συνεχίσει η κυρία Χατζηλάου στα πλαίσια του webinar να σας πει κάποια πράγματα περισσότερα για τη μεθοδολογία. Στη συνέχεια αυτών που είπε ο κύριος Πάλης, θα δούμε πάλι τη μεθοδολογία του έργου M-Benefits, η οποία συνεχίζει πέρα από τον κλασικό τρόπο θεώρησης που κοιτάει μόνο την εξοικονόμηση χρημάτων από θέματα ενεργικής απόδοσης, από βελτίωση της ενεργικής απόδοσης, και ουσιαστικά βλέπει, έχει μια θεώρηση που αφορά ένα τρίπτυχο για βελτίωση της πρότασης αξίας, μείωση κόστους και μείωση ρίσκου. Η πρόταση αξίας αφορά βασικά την αξία για τους πελάτες, αλλά και τον τζίρο για την ίδια την επιχείρηση ή τον οργανισμό. Τα δε κόστη αφορούν τη δημιουργία της προτινόμενης αξίας και το ρίσκο το ίδιο. Η μεθοδολογία του έργου στηρίζεται στο παρακάτω σχήμα. Ουσιαστικά, ξεκινάμε από τον ενεργειακό έλεγχο, δηλαδή τους βασικούς πόρους και εισροές για την εταιρεία, και συνεχίζουμε με την ανάλυση της εταιρείας όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία, αλλά και την όλη της κουλτούρα. Στην συνέχεια, κοιτάμε τις λειτουργίες, τις επιμέρους παραγωγικές διαδικασίες που συνδέονται με την κατανάλωση και τη χρήση ενέργειας. Στο βήμα 3 βλέπουμε τις στρατηγικές επιπτώσεις. Εκεί βλέπουμε και πώς ποσοτικοποιούνται τα πολλαπλά ωφέλη της ενεργειακής απόδοσης, που είναι το σημαντικό στο έργο. Τις οικονομικές επιπτώσεις γενικά και συνοπτικά, και στη συνέχεια έχουμε την παρουσίαση αποτελεσμάτων στην κεντρική διοίκηση για να έχουμε μια τελική επενδυτική απόφαση. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε σε αυτή τη διαδικασία, στην όλη μεθοδολογία, είναι αυτά που βλέπετε εδώ. Αρχικά έχουμε τον Canva του επιχειρησιακού μοντέλου, τον οποίο ανέφερε και ο συνάδελφος. Στη συνέχεια έχουμε ενδελεχή ανάγνωση του Energy Audit της εταιρείας, μετά το μοντέλο που αφορά το τρίπτυχο πρότασης αξίας, κόστους και ρίσκου, στη συνέχεια την οικονομική ανάλυση και στο τέλος την παρουσίαση αποτελεσμάτων. Μέρος αυτού του toolkit είναι διαθέσιμο και στο κοινό, το οποίο θα συμμετέχει και στο σοβαρό παίγνιο που θα δούμε στο τέλος. Πρώτο βήμα είναι η ανάλυση της εταιρείας, και όταν λέμε ανάλυση της εταιρείας εννοούμε να συλλέξουμε τέτοιες πληροφορίες ώστε να δούμε τελικά ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι διευκολύνουν ή αποκλείουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι ανθρώπινοι, δηλαδή μπορεί να είναι συγκεκριμένα μέλη κάποιες επιτροπής επιλογής έργων που επιθυμούν ή δεν επιθυμούν μέτρα ενεργειακής απόδοσης, και μπορεί να είναι άλλοι περιορισμοί. Η στόχη είναι λοιπόν να βελτιώσουμε τη γνώση της εταιρείας σε αυτό το στάδιο και να προσαρμόσουμε το έργο στις ανάγκες των τελικών πελατών. Τα εργαλεία είναι, όπως έχουμε πει, το σχέδιο ο επιχειρηματικός καμβάς και το γενικότερο επενδυτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων της επιχείρησης. Πάμε να δούμε πώς λειτουργεί το επιχειρηματικό μοντέλο και το επενδυτικό πλαίσιο. Ο λεγόμενος καμβάς του Osterwalder ουσιαστικά αποτελείται από 9 βασικά στοιχεία, 9 δομικά στοιχεία, που είναι οι κύριοι συνεργάτες μιας επιχείρησης, οι κύριες δραστηριότητες,
οι κύριοι πόροι, η προτινόμενη αξία, οι σχέσεις με τους πελάτες, τα κανάλια επικοινωνίας και οι κατηγορίες πελατών. Επίσης, η δομή του κόστους και οι ροές εισόδων. Πιο αναλυτικά. Γίνεται ανάλυση της εταιρείας όσον αφορά τους πελάτες και τους προμηθευτές της επιχείρησης. Δηλαδή, ποιες είναι οι απαιτήσεις αυτών και μάλιστα ποιες είναι οι απαιτήσεις βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι γεωγραφικά, δημογραφικά, μπορεί να αφορούν την αγοραστική συμπεριφορά κάθε κατηγορίας πελατών και προμηθευτών, έτσι ώστε να γίνει σαφές ποια είναι η συχνότητα των αγορών, είτε είναι προϊόν είτε είναι υπηρεσία, ποια είναι η ποσότητα και πότε γίνεται χρονικά. Στη συνέχεια, οι κύριες δραστηριότητες, όπως είναι για παράδειγμα ο σχεδιασμός προϊόντων, η παραγωγή, οι παροχές υπηρεσίας, ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης. Όσον αφορά τους βασικούς πόρους, κοιτάμε τους υλικούς αλλά και τους άειλους πόρους, δηλαδή τόσο εργαστήρια, χώρους γραφείων, λογισμικό αλλά και άλλα θέματα που αφορούν την τεχνογνωσία. Στη συνέχεια, στην πρόταση αξίας, έχουμε το συνδυασμό προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουμε τις απαιτήσεις των πελατών. Έτσι, θέλουμε να καταλήξουμε στο ποια είναι η προστιθέμενη αξία που προβάλλεται στις διάφορες πελατειακές ομάδες, έτσι ώστε να δούμε και ποια μπορεί να είναι τα επόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που θα επηρεάσουν προς το θετικό την πρόταση αξίας της επιχείρησης. Επόμενο δομικό στοιχείο του Καμβά του Osterwalder είναι η σχέση με τις ομάδες πελατών. Γίνεται περιγραφή των πελατειακών ομάδων, πώς γίνεται η επικοινωνία με αυτούς, πώς διαχειρίζεται κανείς την σχέση με τους πελάτες της επιχείρησης. Και επόμενο βήμα είναι τα κανάλια προσέγγισης και επικοινωνίας πελατών. Για παράδειγμα, γίνονται διαφημίσεις, υπάρχει μεγάλο κόστος προς αυτήν την κατεύθυνση. Και ποια είναι τα κανάλια που αποδίδουν περισσότερο. Στη συνέχεια, τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τους πελάτες της επιχείρησης. Δηλαδή, ποιες είναι οι διαφορετικές πελατειακές ομάδες, γιατί διαφοροποιούνται, ποια είναι τα δυνατά και αδύναμα σημεία της κάθε μίας. Μετά, τα κυριότερα έξοδα της επιχείρησης, σημαντικό και πώς διαμορφώνονται. Και ποιες είναι οι ροές εισόδων από κάθε πελατειακή ομάδα. Τι αγοράζουν οι πελάτες και με ποιο τρόπο. Παραδείγματα ροών κερδών είναι οι πωλήσεις, η ενοικίαση, η εκχώρηση δικαιωμάτων, διάφοροι μεσάζοντες, διαφημίσεις και άλλα. Δεύτερο βήμα της μεθοδολογίας είναι η ενέργεια και οι διάφορες παραγωγικές λειτουργίες στα πλαίσια της επιχείρησης. Τελικό επιθυμητό παραδοτέο είναι να δει κανείς ποια είναι η υφιστάμενη και η μελλοντική εκτιμόμενη κατανάλωση ενέργειας και ποιοι είναι οι χάρτες διεργασίας ενεργειακών υπηρεσιών και μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει σωστή ανάλυση του ενεργειακού ελέγχου, να εντοπιστούν οι δυνατότητες εγκατάστασης τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας υψηλής απόδοσης, να δει κανείς αν αυτό είναι εφικτό και με ποιο κόστος. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι ενεργειακός έλεγχος, ο χάρτης όλης της διεργασίας ή των διεργασιών, καθώς και ο χάρτης όλων των ενεργειακών υπηρεσιών. Γίνεται γενικώς δηλαδή μια καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και μια καταγραφή του τι μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Προσδιορίζονται τα ενεργειακά και πιθανά μη ενεργειακά ωφέλη σε αυτό το στάδιο. Ακόμα όχι ποσοτικοποιημένα, αυτό γίνεται στο βήμα 3. Στο βήμα 3 λοιπόν έχουμε τη στρατηγική ανάλυση. Βλέπουμε σε αυτό το βήμα την ανάλυση αξίας κόστους ρίσκου και τους θεματικούς όρους για την ποσοτικοποίηση, κατηγοριοποίηση και επιλογή των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό το βήμα μας δείχνει ουσιαστικά ποιο φίλτρο θα βάλουμε στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης τα πιθανά, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε μια επιχείρηση, βάσει της στρατηγικής της επιχείρησης. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι το μοντέλο πρόταση αξίας κόστους ρίσκου, μια λίστα με δεδομένα και δείκτες για τα πολλαπλά ωφέλη που θα σας δείξουμε στη συνέχεια και το μοντέλο συλλογής δεδομένων της επιχείρησης. Αυτό που γίνεται είναι ότι εφαρμόζεται η ανάλυση αξίας κόστους ρίσκου για να εντοπιστούν μη ενεργειακά ωφέλη και να ποσοτικοποιηθούν, να επιλεχθούν τα βέλτιστα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και να προσδιοριστούν και να συλλεχθούν δεδομένα για την εκτίμηση των μέτρων με χρηματικούς όρους. Αυτό που τελικά μας ενδιαφέρει για να δούμε τις επιπτώσεις και εκεί. Στη στρατηγική ανάλυση έχουμε ένα εργαλείο το οποίο το βλέπετε εδώ, το οποίο μπορούμε να το ανοίξουμε και πιο αναλυτικά να το δούμε.
Στο βήμα 3 λοιπόν της μεθοδολογίας βλέπουμε μία λίστα με γενικά ωφέλη ενεργειακής απόδοσης, τα οποία δεν είναι αναγκαστικά συμβασμένα με το κόστος. Μία παράμετρος είναι το κόστος, είναι η τρίτη παράμετρος εδώ που βλέπετε. Οι υπόλοιπες δύο είναι οι υπόλοιπες δύο του τρίπτυχου, που αφορούν τη μείωση του ρίσκου και καθώς την αύξηση της πρότασης αξίας. Παραδείγματα τέτοια πολλαπλών ωφελών της ενεργειακής απόδοσης είναι αυτά που βλέπετε στην πρώτη στήλη, δηλαδή, για παράδειγμα, βελτιωμένη χρήση εξοπλισμού, βελτιωμένη απόδοση εξοπλισμού, βελτιωμένη ποιότητα προϊόντος, μεγαλύτερη γκάμα προϊόντος. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν, να αναλυθούν ως προς το όφελος σε τρεις πυλώνες, όχι απαραίτητα μόνο στο κόστος, οι οποίοι συμπληρώνονται εδώ. Αυτό όσον αφορά γενικά την παραγωγή και τα προϊόντα. Άλλο παράδειγμα είναι τα ομοιωμένα αναλώσιμα. Όσον αφορά συγκεκριμένα άλλες κατηγορίες τώρα, δηλαδή τα απορρίμματα και τα απόβλητα, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μειωμένη απορριπτόμενη θερμότητα. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις είναι και θέμα ασφάλειας. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν μεταφράζεται μόνο σε μείωση κόστους, αλλά και σε μείωση ρίσκου. Μετά, μπορούμε να έχουμε άλλα πολλαπλά ωφέλη, όπως η επαναχρησιμοποιούμενη απορριπτόμενη θερμότητα. Αντίστοιχα, αυτό μπορεί να έχει και κάποια βελτιωμένη πρόταση αξίας. Σε άλλες υποκατηγορίες που αφορούν, για παράδειγμα, τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, και αυτό είναι ένα παράπλευρο πρόσθετο όφελος βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Για παράδειγμα, αν μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι αν μια επιχείρηση που υπάγεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου θα μπορέσει να είναι σε θέση να χρειάζεται λιγότερα δικαιώματα εκπομπών. Επομένως, αυτό αμέσως μεταφράζεται με 25 ευρώ τον τόνο την τιμή του διοξιδίου του άνθρακα. Θα μπορεί να μεταφραστεί πραγματικά κατευθείαν σε μείωση κόστους. Άλλο παράδειγμα πολλαπλών ωφελών ενεργειακής απόδοσης είναι σε επίπεδο συντήρησης. Το μειωμένο κόστος συντήρησης, καθώς και άλλα συναφή κόστη. Όσον αφορά τώρα την κατηγορία του εργασιακού περιβάλλοντος, πολλαπλά ωφέλη είναι η μείωση του θορύβου, τα decibel, ή η κάποια άνεση τοπικά στο χώρο εργασίας, θερμική, οπτική κτλ. Η μείωση του πιθανού κόστους που αφορά προβλήματα υγείας και διάφορα άλλα παρόμοια. Μείωση ρίσκου. Μπορεί κανείς να έχει μειωμένο νομικό ρίσκο ή άλλου είδους μειωμένες επικινδυνότητες που αφορούν και την παροχή και την προμήθεια των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Υπάρχει μια μη εξαντλημένη λίστα πρόσθετων προϊόντων, πρόσθετων συγγνώμη ωφελών, τα οποία δεν υπάγονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες, που έχουν να κάνουν ενδεχομένως με βελτιωμένη ασφάλεια και με βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη. Αυτά όλα είναι τα πιθανά ωφέλη και τα πολλαπλά ωφέλη που μπορεί κανείς να εντοπίσει. Στη συνέχεια, όσο είναι δυνατόν, μπορεί με διάφορους δείκτες να τους ποσοτικοποιήσει και να χρησιμοποιήσει αυτή τη λίστα κάποια στιγμή στα επόμενα βήματα για την τελική απόφαση για την εφαρμογή ή όχι ενός μέτρου ενεργειακής απόδοσης. Και πάμε στο βήμα 4, το οποίο αφορά την οικονομική ανάλυση. Εδώ ουσιαστικά, σαν τελικά παραδοτέα, θέλουμε να δούμε όλους τους δείκτες που αφορούν τα οικονομικά των διαφόρων μέτρων ενεργειακής απόδοσης, την καθαρή παρούσα αξία, εσωτερικό βαθμό απόδοσης, απλή αποπληρωμή για τα διάφορα μέτρα. Σαν εργαλεία χρησιμοποιείται η βασική οικονομική θεωρία αξιολόγησης επένδυσης και τα εργαλεία οικονομικών υπολογισμών, ειδικά αυτό που θα σας δείξουμε στη συνέχεια.
Αυτό που γίνεται σε αυτό το στάδιο είναι ότι υπολογίζονται οι οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβάνοντας όμως όλα τα ωφέλη, όχι μόνο τα καθαρά ενεργειακά ωφέλη και την συνηθισμένη εξοικονόμηση χρημάτων, και γίνεται σύγκριση των οικονομικών δικτών. Για παράδειγμα, αν λάβουμε υπόψη μόνο τα ενεργειακά ωφέλη, σε κάποια περίπτωση μπορεί να έχουμε απλή αποπληρωμή στα 6 χρόνια, ενώ αν λάβουμε υπόψη και τα μη ενεργειακά ωφέλη, να έχουμε βελτίωση και να είναι 5 χρόνια. Σε λίγο θα σας δείξουμε την λεγόμενη οικονομική ανάλυση. Να ολοκληρώσουμε όμως τη μεθοδολογία που καταλήγει στην επενδυτική απόφαση, δηλαδή στην παρουσίαση αποτελεσμάτων στην κεντρική διοίκηση. Εδώ μας βοηθάει και πολύ το σοβαρό παίγνιο που θα δείξουμε αργότερα, το οποίο δείχνει σε πραγματικές συνθήκες πώς φτάνει κανείς στο σημείο, αφού έχει συλλέξει όλες τις πληροφορίες, να παρουσιάσει τα αποτελέσματα κατά τέτοιο τρόπο στην επιλογή επιτροπής έργων, ώστε να γίνουν πραγματικότητα. Αυτό είναι το τελικό παραδοτέο. Στόχος είναι η περιγραφή των αποτελεσμάτων όλων των βημάτων της διεργασίας και η υποβολή του επενδυτικού σχεδίου στην Επιτροπή Επενδυτικών Αποφάσεων. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο που έχουμε παρουσιάσει και τη μεθοδολογία του έργου Multiple Benefits. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στο οποίο μπορείτε να θέσετε και κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες θα απαντήσουμε με το που θα επιστρέψουμε. Και όταν επιστρέψουμε θα παρουσιάσουμε την οικονομική ανάλυση, δηλαδή το τέταρτο βήμα της μεθοδολογίας. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών περίπου και θα επιστρέψουμε 1:15. Ευχαριστούμε.
στα πλαίσια του διαδικτυακού σεμιναρίου να δείξουμε λίγο τη μεθοδολογία, την προτινόμενη μεθοδολογία οικονομικής ανάλυσης, η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου. Η σημαντική διαφορά σε σχέση με μια μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται συνήθως στα πλαίσια ενός ενεργειακού ελέγχου είναι, όπως είναι άλλωστε και ο κύριος στόχος του προγράμματος, είναι να καταφέρουμε να εντάξουμε στην οικονομική αξιολόγηση τα ποσοτικοποιημένα μη ενεργειακά ωφέλη, όπως επίσης και κάποια κομμάτια μεθοδολογίας λογιστικών προτύπων τα οποία χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις και οι οποίες έχουν υποχρέωση ισολογισμού σε αιτήσια βάση. Άρα, θα δείξουμε επομένως σε ένα φύλλο Excel τη μεθοδολογία την οποία προτείνουμε να χρησιμοποιείται κατά τη φάση αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Άρα, έχει δημιουργηθεί ένα φύλλο Excel, όπως είπα και προηγουμένως, στο οποίο ο μελετητής, η ομάδα έργου, καλείται να αξιολογήσει τα αποτελέσματα κάθε ενός μέτρου ενεργειακής απόδοσης, το οποίο έχει αναδείξει ως υποσχόμενο στα πλαίσια του πιλωτικού έργου ή του ενεργειακού ελέγχου, το οποίο εκτέλεσε στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Άρα, για κάθε ένα μέτρο ή σύνθεση μέτρων τα οποία θέλει να αξιολογήσει συνολικά, θα πρέπει να συμπληρώσει κατάλληλα αυτό το συγκεκριμένο φύλλο υπολογισμού ή άλλο το οποίο μπορεί να αναπτύξει ο καθένας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές του. Πάντα όμως προσπαθώντας να εντάξει αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε, τη μεθοδολογία την οποία προτείνουμε. Άρα, καταρχήν θα πρέπει να έχουμε καταλήξει στα πόσα χρόνια θα πρέπει να θα, συγγνώμη. Άρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καταρχήν, θα πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα από την επιχείρηση. Χρειαζόμαστε τέσσερα σημαντικά οικονομικά μεγέθη, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι εισόδου στο εργαλείο της οικονομικής ανάλυσης. Με βάση, επομένως, την νομοθεσία, τη φορολογική νομοθεσία, ανάλογα με το είδος της επένδυσης, υπάρχουν πίνακες οι οποίοι ορίζουν τα μέγιστα έτη στα οποία θα πρέπει, μπορεί μάλλον η επιχείρηση, να δηλώσει ως τα έτη απόσβεσης μιας συγκεκριμένης επένδυσης. Άρα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και το είδος της επένδυσης, υπάρχουν κάποια έτη. Στην προκειμένη περίπτωση, εμείς έχουμε δηλώσει εδώ 8. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι το επιτόκιο αναγωγής, το οποίο συνήθως εκτελεί οικονομικής αξιολογήσης η επιχείρηση. Εδώ πάλι έχουμε βάλει ενδεικτικά 8%. Στη συνέχεια, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η διάρκεια στην οποία αξιολογείται η επένδυση, θα ήθελε να αξιολογηθεί μια επένδυση ή επιχείρηση. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ορίσει τα 5 χρόνια. Εδώ να πω ότι παρόλο που τα 5 χρόνια σε σχέση με τη διάρκεια ζωής, παραδείγματος χάρη ενός ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού, είναι σχετικά μικρή, να αναφέρω απλά ενημερωτικά ότι η διάρκεια ζωής ενός σύνθετης ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού κυμαίνεται από τα 15 έως τα 20 χρόνια, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού. Άρα τα 5 θεωρούνται σχετικά μικρά, λίγα σε σχέση με τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις θέλουν να χρησιμοποιούν πολύ πιο σύντομα σύντομες περιόδους αξιολόγησης επένδυσης είναι ότι θέλουν να περιορίσουν όσο δυνατόν το ρίσκο
το οποίο ελοχεύει σε περιόδους εκτεταμένες, και αυτό το ρίσκο ουσιαστικά περιγράφει τους κινδύνους είτε λόγω μειωμένης απόδοσης των συστημάτων σε βάθος χρόνου, είτε αλλαγής ή μεταβολής κάποιων κρίσιμων παραμέτρων οι οποίοι συμβάλλουν δραστικά στους οικονομικούς δείκτες μιας επένδυσης. Μια κρίσιμη παράμετρος είναι οι τιμές ενέργειας οι οποίες χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό ή ο πληθωρισμός ή το επιτόκιο αναγωγής. Άρα οι επιχειρήσεις θέλουν σύντομες περιόδους στις οποίες αξιολογούν τις επενδύσεις, ούτως ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν είτε κρυφά κόστη είτε το ρίσκο το οποίο βρίσκεται πίσω από εκτεταμένες περιόδους αξιολόγησης επενδύσεων. Το τέταρτο σημαντικό στοιχείο είναι ο συντελεστής φορολόγησης, βάσει του οποίου η επιχείρηση φορολογείται στα κέρδη της. Άρα αυτά τα τέσσερα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε οικονομική ανάλυση στα πλαίσια της μεθοδολογίας τις οποίες θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Επομένως, τώρα ερχόμαστε πάλι στην κορυφή του φύλου, όπου βλέπουμε κελί το οποίο είναι χρωματισμένο με πράσινο, σημαίνει ότι ο χρήστης, ο μελετητής, θα πρέπει να συμπληρώσει την τιμή σε όρους ευρώ ή ενέργειας ή άλλου δείκτη. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να γνωρίσουμε είναι το κόστος, το ιστορικό κόστος επένδυσης, το οποίο θα κληθεί να πληρώσει η επιχείρηση, ούτως ώστε να καταφέρει να ξεκινήσει η επένδυση να παράγει ωφέλη. Άρα, ποιο θα είναι το κόστος, επομένως, το οποίο θα πρέπει να πληρώσει η επιχείρηση. Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε βάλει έτσι ενδεικτικά το κόστος ως 20.000 ευρώ. Από κάτω δίνεται δυνατότητα ο μελετητής να τοποθετήσει και μελλοντικά κόστη στο βάθος της πενταετίας το οποίο αξιολογούμε τη συγκεκριμένη επένδυση. Αν θυμάστε, είπαμε ότι 5 είναι τα χρόνια τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε ως βάση αξιολόγηση τη συγκεκριμένη επένδυση. Άρα, μπορεί επομένως ο μελετητής να εκτιμά ότι υπάρχουν κάποια επαναλαμβανόμενα ετήσια κόστη τα οποία συνδέονται με την επένδυση και τα οποία θα μπορούσε παραδείγματος χάρη κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι κόστος συντήρησης, κόστος αναλωσίμων, κόστος απροβλέπτων. Άρα αυτά επομένως θα πρέπει να συμπληρωθούν κατάλληλα και να διαφοροποιηθούν σε κάποια περίπτωση εάν σε κάποιο έτος προβλέπουμε κάποιο αυξημένο ή μειωμένο σε σχέση με το σύμμυθες σε βάθος πενταετίας. Άρα εδώ θα πρέπει ο μελετητής επομένως να τοποθετήσει ή να μην τοποθετήσει κάποιο επαναλαμβανόμενο ετήσιο κόστος. Από κάτω υπάρχει δυνατότητα να εγγραφεί κάποια χρηματοδότηση η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται στα πλαίσια κάποιας ενεργειακής πολιτικής, είτε αυτή η επιδότηση επιχορήγηση είναι από κάποιο περιφερειακό πρόγραμμα είτε από την κεντρική διοίκηση. Άρα θα πρέπει η επιχείρηση εδώ να λάβει υπόψη ότι από τα 20.000 τα οποία αρχικά θα δώσει, παραδείγματος χάρη, για επέμβαση σε ένα ρεύμα καυσαερίου, τα 5.000 θα τα πάρει υπομορφή επιδότηση. Άρα ουσιαστικά στο τέλος της φάσης επένδυσης αυτή θα έχει καταβάλει τα 15 από τα 20. Κάτι σημαντικό επίσης το οποίο θα πρέπει να εκτιμηθεί είναι ποια είναι η πολυματική αξία της επένδυσης στο τέλος του τελευταίου έτους αξιολόγησης της επένδυσης. Τι είναι η πολυματική αξία? Είναι η αξία η οποία έχει ο εξοπλισμός έτσι, το τελευταίο έτος, και αυτό οφείλεται προφανώς διότι η διάρκεια ζωής του, η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του είναι μεγαλύτερη από την διάρκεια την οποία έχουμε χρησιμοποιήσει για την οικονομική αξιολόγηση. Άρα όλα αυτά θα πρέπει ο μελετητής να τα εκτιμήσει ούτως ώστε να μπορέσει να προκύψει ένα αποτέλεσμα το οποίο να βρίσκεται πολύ κοντά στα πραγματικά δεδομένα και δυνατότητες του μέτρου
εξοικονόμησης. Στη συνέχεια θα πρέπει να συνδέσει, επομένως, όλα τα αρχικά κόστη με κάποια, σε πρωτοβουσιακή φάση, με κάποιες εξοικονομίες ενέργειας. Εδώ έχουν τοποθετηθεί οι τρεις κύριες μορφές ενέργειας, οι οποίες απαντώνται σε διάφορες δραστηριότητες, είτε αυτή είναι ηλεκτρική ενέργεια, είτε είναι ενέργεια φυσικού αερίου ή υγρού καυσίμου, όπως είναι το πετρέλαιο. Άρα ο μελετητής θα πρέπει να τοποθετήσει την αναμενόμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας λόγω αυτής της επένδυσης. Άρα εδώ οι ηλεκτρικές έχουμε τοποθετήσει, έχουμε εισάγει 20.000 κιλοβατόρες, εκτιμούμε ότι θα εξοικονομηθούν σε ηλεκτρική ενέργεια. Άλλες 3.000 κιλοβατόρες θα εξοικονομηθούν λόγω μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου. Και επίσης θα πρέπει να δοθεί μια εκτίμηση του μέσου ενεργειακού κόστους για κάθε ένα φορέα ενέργειας ξεχωριστά. Άρα πάλι εδώ έχουμε βάλει 17 λεπτά ανά κιλοβατόρα για την ηλεκτρική ενέργεια και 6,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα φυσικού αερίου. Πριν προχωρήσω να αναφέρω κάτι το οποίο ξέχασα, ότι όλες οι τιμές σε όρους αξίας θα πρέπει να αναφέρονται χωρίς ΦΠΑ. Άρα, χωρίς ΦΠΑ θα πρέπει να τοποθετηθούν εδώ τα κόστη ενέργειας, όπως και σε αυτή την περίπτωση τα κόστη επενδύσεων ή επαναλαμβανόμενων δαπανών και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια το φύλλο αυτό θα μαζεύει, επομένως, προσθετικοποιεί με απλό προπλασιασμό εξοικονομούμενη ενέργεια ένα έτος επί κόστος ενέργειας μας δίνει τη συνολική ετήσια χρηματοροή ανά φορέα ενέργειας. Αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση εδώ δημιουργείται μια ετήσια χρηματοροή σε βάθος πενταετίας 3.400 ευρώ επειδή εξοικονομούμε 20.000 κιλοβατόρες ηλεκτρικής ενέργειας και αντίστοιχα δημιουργείται μια πολύ μικρότερη χρηματοροή 200 ευρώ περίπου επειδή εξοικονομούμε 3.000 κιλοβατόρες φυσικού αερίου. Εδώ, μέχρι αυτό το σημείο, ουσιαστικά θα ολοκληρωνόταν η οικονομική αξιολόγηση ακολουθώντας την τυπική μεθοδολογία η οποία ακολουθείται στις περισσότερες περιπτώσεις. Άρα, έχοντας επομένως αποτιμήσει και προσωτικοποιήσει τα ενεργειακά ωφέλη σε όρους εξοικονόμησης ενέργειας, θα προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε τώρα αν αυτές οι χρηματορροές των 3.600 ευρώ περίπου ανά έτος είναι ικανές να αντισταθμίσουν την αρχική επένδυση των 20.000, πιθανώς κάποιες αιτήσεις επιπλέον δαπάνες, μείον το κόστος επιδότησης, μείον το κόστος, η πολυματική αξία της επένδυσης. Άρα, έχοντας όλα αυτά τα δεδομένα, θα προσπαθούσαμε προφανώς να υπολογίσουμε την καθαρή παρούσα αξία, τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης, τον λεγόμενο internal rate of return στα αγγλικά και την έντοκο ή άτοκο περίοδο της πληρωμής. Όπως ανέφερα και προηγουμένως κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, συνήθως οι επενδύσεις μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας παρουσιάζουν δίκτυα εσωτερικού βαθμού απόδοσης περίπου της τάξης του 5-6%, ενώ η έντοκος ή άτοκος περίοδος απληρωμής κυμαίνεται μεταξύ 8 και 10 ετών. Αυτά είναι αποτελέσματα οικονομικών δικτών τα οποία δεν είναι ελκυστικά για μια διοίκηση βιομηχανία, ώστε να θεωρήσει ότι πρέπει να κοιτάξει την προτινόμενη επέμβαση με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, δηλαδή σε μεγαλύτερο βάθος. Γιατί όπως προείπα, αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με εναλλακτικές ή ανταγωνιστικές επενδύσεις, όπως η ανάπτυξη μιας νέας γραμμής παραγωγής, η οποία θα ξεκινήσει να παράγει ωφέλη σχεδόν από το δεύτερο έτος και θα παρουσιάζει ένα εσωτερικό βαθμό απόδοσης παραπάνω από 10%. Άρα, ο στόχος της επιμέρους της μεθοδολογίας είναι να καταφέρουμε να προσωτικοποιήσουμε και τα μη ενεργειακά ωφέλη,
Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, έστω υποθετικά ότι έχουμε εντοπίσει ένα μη ενεργειακό όφελος, το οποίο θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι η βελτίωση της παραγωγής ή η βελτίωση των συνθηκών εργασίας ή η μείωση του ρίσκου, του επιχειρηματικού, του νομικού ρίσκου της επιχείρησης, και το οποίο το έχουμε αποτιμήσει στην προκειμένη περίπτωση ότι είναι περίπου 1.200 ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια, τα οποία θα αξιολογήσουν την επένδυση. Άρα αυτομάτως αυτό δημιουργεί μια συμπληρωματική χρηματοδοτή 1.200 ευρώ. Όλα αυτά, επομένως, τα μη ενεργειακά και τα ενεργειακά ωφέλη θα χρησιμοποιηθούν παρακάτω, ακολουθώντας τώρα πλέον την λογική, την μεθοδολογία, την οποία ορίζονται από τα λογιστικά πρότυπα και την οποία εφαρμόζουν, όπως είπα προηγουμένως, συνήθως επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται βάσει νομοθεσίας να εκδίδουν ιστολογισμούς. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση εδώ πέρα, τι βλέπουμε, 15.000, ουσιαστικά είναι η διαφορά μεταξύ 20.000 και 5.000, την οποία έχουμε θεωρήσει υποθετικά ότι είχαμε καταφέρει να έχουμε επιδότηση ή επιχορήγηση. Επίσης, εδώ αναφέρονται τα ετήσια επιπλέον κόστη δαπάνες, τα οποία συνδέονται, όπως είπαμε, με την συγκεκριμένη επένδυση. Τώρα, με βάση τα λογιστικά πρότυπα, η επιχείρηση μπορεί να εγγράψει στους μελλοντικούς ιστολογισμούς ένα κονδύλι απόσβεσης, το οποίο συνδέεται με το αρχικό κεφάλαιο 15.000, περίπου 1.875 ευρώ το έτος. Πώς υπολογίζεται αυτό το ποσό, αυτή η χρηματορροή σε βάθος οκταετίας? Ουσιαστικά είναι αν διαιρέσουμε το 15.000 με το 8.000, το οποίο ανέφερα στην αρχή της παρουσίασης και το οποίο προκύπτει, όπως είπα και επαναλαμβάνω, από πίνακες οι οποίοι ορίζονται την νομοθεσία. Άρα η επιχείρηση αυτή μπορεί να εγγράψει στους μελλοντικούς υπολογισμούς της μία χρηματορροή η οποία 1.875 ευρώ και η οποία συνδέεται με την αρχική της επένδυση. Ομοίως, έτσι, εγγράφονται πολύ μικρότερες χρηματορροές, οι οποίες συνδέονται κάθε φορά με τις ετήσιες δαπάνες επενδύσεων, τα οποία συνδέονται με την συγκεκριμένη επένδυση. Άρα, για τα 500 ευρώ του πρώτου έτους, επομένως πάλι θα έχουμε μία ετήσια απόσβεση και η οποία θα εγγράφεται στους μελλοντικούς υπολογισμούς, 62 ευρώ περίπου, των 800-100 ευρώ και πάει λέγοντας. Άρα βλέπουμε επομένως ότι όσο προχωράμε σε βάθος χρόνου, τόσο λιγότερες είναι οι χρηματορροές οι οποίες μπορούμε να εγγράψουμε στην οκταετία την οποία θα αξιολογήσουμε την επένδυση. Συγγνώμη, θα εγγράψουμε την επένδυση, την αρχική επένδυση στους επόμενους 8 συλλογισμούς. Αυτό αυτομάτως συμβαίνει, δημιουργεί μια συνολική ετήσια χρηματορροή από επένδυση 1.930 ευρώ και προχωράει σε βάθος οκταετίας. Αυτό μόνο το ποσό με βάση τα λογιστικά πρότυπα αφαιρείται από το αρχικό κόστος επένδυσης και το πρώτο έτος το οποίο ουσιαστικά αφορά. Άρα είναι 15 συν 500 μείον 1.940 περίπου, μας κάνει μια υπολειμματική αξία κεφαλαίων περίπου 13.500 ευρώ και η οποία μειώνεται έτσι σε βάθος οκταετίας κατά το αντίστοιχο ποσό από επένδυση στο οποίο δηλώνει σε επόμενο χρόνο και ιστολογισμό η επιχείρηση. Άρα, συνεχίζουμε επομένως, αφού θα έχουμε υπολογίσει την υπολειμματική αξία κεφαλαίου, θα έχουμε τώρα τα δεδομένα των χρηματορροών βάση των ενεργειακών ωφελών λόγω εξοικονόμησης ενέργειας, των χρηματορροών λόγω βάση των μη ενεργειακών ωφελιών σε βάθος πενταετίας. Αυτά επομένως δημιουργούν μια χρηματορροή αθροισμένη περίπου 4.800 ευρώ σε βάθος πενταετίας. Και από αυτή τη χρηματορροή, με βάση την νομοθεσία, αφαιρείται
το ετήσιο ποσό από επένδυσης το οποίο εγγράφει η επιχείρηση στον ισολογισμό. Άρα, αυτές οι θεματολογίες των 4.800 ευρώ μπορεί να το έχετε συναντήσει στη βιβλιογραφία, να το έχετε ακούσει ότι είναι τα μεικτά κέρδη EBITDA. Είναι αυτά τα οποία ουσιαστικά παρουσιάζουν οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις κατά την δημοσιοποίηση των ετήσιων αποτελεσμάτων τους περίπου κάθε Φεβρουάριο. Άρα από αυτά εδώ επιμέρους τα ποσά αφαιρείται βάσει νομοθεσίας το ποσό αποσβέσεων και προκύπτει επομένως το μεικτό κέρδος μετά αποσβέσεων προφόρων. Άρα η επιχείρηση θα φορολογηθεί σε κάθε ένα έτος με βάση επομένως αυτό το ποσό θα φορολογηθεί με το συντελεστή 28% στην προκειμένη περίπτωση και όχι με τα συνολικά ποσά τα οποία προκύπτουν ως ενεργειακά ωφέλη, ως χρηματορροές από συγκεκριμένη επένδυση. Άρα η επιχείρηση θα πληρώσει ένα φόρο και στο τέλος θα προκύψουν τα κέρδη μετά αποσβέσεων και μετά φόρων τα οποία δηλώνονται σε συγκεκριμένη σειρά. Αυτά που μέσα από τα κέρδη, τα καθαρά κέρδη, πάλι με βάση τα λογιστικά πρότυπα προστίθονται τα ποσά τα οποία υπήρξε έκπτωση από τα αρχικά κέρδη λόγω αποσβέσεων και καταλήγουμε επομένως να δηλώνουμε τα καθαρά κέρδη πλέον της επιχείρησης να παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη σειρά ως ετήσιες χρηματορροές. Αυτά επομένως είναι τα ποσά τα οποία θα πρέπει να αξιολογήσουμε την συγκεκριμένη επένδυση με βάση την μεθοδολογία την οποία προτείνεται και όχι αυτά τα οποία θα χρησιμοποιείται στην περίπτωση στην οποία προχωρούσαμε με την τυπική μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι μέχρι σήμερα. Άρα αυτές οι χρηματορίες επομένως συγκρινόμενες επομένως με τα ποσά τα οποία έπρεπε να καταβάλει η επιχείρηση όπως έχουμε πει και επανειλημμένως για να καταστεί λειτουργική αφενός η επένδυση να συνεχίσει να λειτουργεί και να αποφέρει ωφέλη σε βάθος πενταετίας. Άρα αυτές οι χρηματορίες συνδέονται με αυτά τα ποσά και προκύπτει η καθαρή παρούσα αξία, ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης και η έντοκος περίοδος αποπληρωμής. Άρα θα μπορούσα να προτείνω εγώ για να μπορέσετε να κατανοήσετε τη μεθοδολογία, να προσπαθήσετε να υπολογίσετε για μία προθετική, φανταστική επένδυση, έφεραν αποτελέσματα στην περίπτωση που χρησιμοποιήσαμε αυστηρά τα οικονομικά, τα ενεργειακά ωφέλη και ποια θα είναι τα αποτελέσματα στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε την προτινόμενη μεθοδολογία, έχοντας εντάξει επομένως και τα μη ενεργειακά ωφέλη, αλλά και τα λογιστικά πρότυπα τα οποία ούτως ή άλλως χρησιμοποιούν στους ισολογισμούς οι επιχειρήσεις. Εάν υπάρχουν απορίες, θα τις απαντήσω στο τέλος της παρουσίασης. Ναι, μπορείτε να σηκώσετε το χεράκι το οποίο εμφανίζεται μέσα στην πλατφόρμα τη διαδικτυακή παρακολούθηση του διαδικτυακού σεμιναρίου. Τώρα, αφού είπαμε με λεπτομέρεια τη μεθοδολογία η οποία θα ακολουθείται στην οικονομική ανάλυση, θα δείξουμε δύο μελέτες εφαρμογής, πολλές λεπτομέρειες, περισσότερες μάλλον λεπτομέρειες για αυτές τις δύο μελέτες εφαρμογής, δηλαδή και εσείς θα βρείτε και στην ιστοσελίδα του προγράμματος το οποίο ανέφερε
σε μια προηγούμενη διαφάνεια η κυρία Χατζηλάου. Άρα ξεκινάμε με την πρώτη μέρη εφαρμογής. Αφορά μια πραγματική επιχείρηση η οποία βρίσκεται στην Ελβετία. Κάποια μεγέθη ή κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε στα πλαίσια της παρουσίασης σεμιναρίου, διότι υπάρχουν και κάποια θέματα εμπιστευτικότητας. Αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τη γενικότερη εφαρμογή της μεθοδολογίας την οποία περιγράψαμε προηγουμένως θεωρητικά, πρακτικά πλέον, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα δεδομένα και χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Άρα, ποια είναι αυτή η επιχείρηση? Είναι μια επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί επεξεργασία επιφανειών μεταλλικών τεμαχίων, έχει διάφορες διεργασίες τις οποίες λειτουργεί εντός της δραστηριότητάς της, πραγματοποιεί ψευτόγαλβανισμό, γαλβανισμό, επίστρωση με ηλεκτρολογικό ψευδάργυρο, επικάλυψη με σκόνη, εκμετάλλωση με νικέλιο ή χρόνιο. Άρα αυτές είναι οι κύριες διεργασίες τις οποίες θα εντοπίσουμε στα πρώτα στάδια αξιολόγησης και κατανόησης στα πλαίσια του ενεργειακού ελέγχου. Πολύ σημαντικό είναι να κατανοήσουμε επίσης τι είναι σημαντικό για την επιχείρηση. Ποια είναι δηλαδή τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα τα οποία θεωρεί έναντι του ανταγωνισμού. Ποια είναι τα κρίσιμα σημεία τα οποία θεωρεί σημαντικά από την πλευρά των πελατών της. Άρα, αυτό το οποίο η επιχείρηση συγκεκριμένη θεωρεί πολύ σημαντικό είναι ότι έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει επιφανειακές επεξεργασίες σε κάθε είδους μεταλλικά μέρη και προϊόντα τα οποία παρέχονται από τους πελάτες. Στα στρατηγικά της πλεονεκτήματα θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει ευελιξία, υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία, καλή σχέση τιμή κόστος ποιότητας, καθώς επίσης και μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά εξατομικευμένες υπηρεσίες. Όλα αυτά για την επιχείρηση είναι πολύ σημαντικά και είναι σίγουρο επομένως ότι εάν εμείς καταφέρουμε και αναδείξουμε και σχεδιάσουμε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία μπορούμε να τα συνδέσουμε και να αποδείξουμε, τεκμηριώσουμε, ποσοτικοποιήσουμε το πώς αυτά τα μέτρα επηρεάζουν την ευελιξία, παραδείγματος χάρη, ή την ποιότητα, ή την αξιοπιστία, ή την σχέση ποιότητας τιμής. Τότε είναι σίγουρο ότι η ανώτερη διοίκηση θα παρακολουθήσει ή θα αξιολογήσει με μεγαλύτερη προσοχή την επένδυση την οποία τους παρουσιάζουμε και θέλουμε να τους προτείνουμε. Άρα, όπως είπαμε, στην πρώτη φάση θα πρέπει να αναλύσουμε την εταιρεία, να καταλάβουμε πολλές διεργασίες και στα πλαίσια από το μέρος της ανάλυσης, αυτό το οποίο εντοπίστηκε στον ενεργειακό έλεγχο είναι ότι οι αναρρωστωτές τους οποίους χρησιμοποιεί η εταιρεία στα πλαίσια της παραγωγικής διαδικασίας είναι παροχημένης τεχνολογίας, έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 15 με 20 χρόνια τα οποία αναμένουμε για ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ως διάρκεια ζωής, είναι πλέον 35 ετίας, άρα συνεπώς παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλή απόδοση κατά τη λειτουργία τους, ανεπαρκή παραγωγική ικανότητα, ενώ πλέον λόγω και τα πολύ παλιά τεχνολογία είναι πάρα πολύ δύσκολη και ακριβή η επισκευή τους. Άρα αυτή την κατάθεση εμείς θα προσπαθήσουμε να τη βελτιώσουμε σχεδιάζοντας μια επένδυση, μια επέμβαση, της οποίας η περιγραφή θα ήταν ότι αντικατάσταση των υφιστάμενων ορθωτών με νέους, με νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικούς, πολύ υψηλής απόδοσης, 85-90% σε σχέση με την εκτιμόμενη η υφιστάμενη απόδοση, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 50 με 60, αυτό θα έχει τα συνέπεια προφανώς μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, θα βελτιωθεί επίσης ως παράπλευρο όφελος και η απόδοση του συστήματος ψύξης, γιατί αυτοί οι αναρθωτές ψύχονται συνήθως με έλαιο, όπως επίσης θα είναι πολύ και πιο αποδοτικό το σύστημα ελέγχου και παραγωγής
λόγω της νέας τεχνολογίας. Άρα, αυτή η τεχνολογία εφαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη διεργασία, η οποία αυτή η διεργασία είναι η ηλεκτρολυτική επικάλυψη του φεγγαριού. Άρα, στόχος στα πλαίσια του ηλιακού ελέγχου είναι ο μελετητής, η ομάδα να καταλάβει κάποια πράγματα, κάποια βήματα τα οποία πραγματοποιούνται στη διεργασία αυτή και να καταλάβει επίσης και ποια είναι οι πρώτες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε κάθε μία φάση αυτής της διεργασίας. Άρα αυτή η διεργασία μπορούμε να την διακρίνουμε, να την περιγράψουμε σε τρία επιμέρους βήματα. Έχουμε την προκατεργασία, στην οποία πραγματοποιείται η απολύπανση το πλήθυνο του καθαρισμού. Στη συνέχεια υπάρχει η κύρια φάση, η κατεργασία, στην οποία πραγματοποιείται η μεταλλική αναπόθεση, διάφορα άλλα βήματα και μια πλήθυνση, το τελευταίο στάδιο, πρόκληση, τέλος πάντων. Ενώ στο τελικό στάδιο υπάρχει πάλι, στα πλαίσια της μετακατεργασίας, υπάρχει πάλι πλήθυνο, θύρανση, να στεγνώσει το μεταλλικό προϊόν και πιθανώς κάποια προστασία του, συσκευασία του, ώστε να αποσταλεί στον πελάτη. Σε κάθε μία από αυτές τις τρεις φάσεις, πρωτοκατεργασίες, κατεργασίες, μετακατεργασίες, έχουμε κάποιες πρώτες ύλες. Είτε αυτές είναι θερμότητα, είτε είναι συμπιεσμένος αέρας από κάποιο δίκτυο, το πεπιεσμένο αέρα, είτε είναι ότι θα πρέπει το προσωπικό το οποίο χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό να εκπαιδεύεται συστηματικά, ούτως ώστε να μπορέσει να έχει υψηλούς δείκτες παραγωγικότητας. Στην περίπτωση κατεργασίας έχουμε πλέον, εκτός από ανάγκη θερμότητας, έχουμε και ανάγκη ηλεκτρική ενέργεια. Εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε πάλι πεπιεσμένο αέρα, αερισμό των χώρων, έτσι, στα οποία βρίσκονται τα μηχανήματα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα αέρα εντός χώρων εργασίας. Πάλι θα χρειαστεί ή απαιτείται η εκπαίδευση του προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να χειριστεί κατάλληλα μηχανήματα. Και τέλος, στο τελευταίο στάδιο, πάλι θα χρειαστούμε θερμότητα, πάλι θα χρειαστούμε πεπιεσμένο αέρα. Ο αερισμός του χώρου συνεχίζει να είναι απαιτούμενο και προφανώς η εκπαίδευση του προσωπικού και στα τρία φάσεις της διεργασίας είναι υποχρεωτική. Άρα, έχουμε φτιάξει μόνο σε ένα γενικό layout της διεργασίας, έχουμε εντοπίσει τις πρώτες ύλες είτε σε όρους ενέργειας, είτε σε όρους ανθρώπινων πόρων, είτε σε όρους άλλων πρώτων υλών και θα συνεχίσουμε επομένως να καταφέρουμε να ποσοτικοποιήσουμε και αυτά τα οποία έχει παρουσιάσει προηγουμένως και η κυρία Χατζηλιάου. Καταρχήν τα κόστη. Ποια είναι επομένως τα κόστη τα οποία επηρεάζονται από το συγκεκριμένο μέτρο το οποίο προτείνουμε και το οποίο, όπως είπαμε και προηγουμένως και υπενθυμίζω, είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων ορθωτών με νέας τεχνολογίας. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε μειωμένη χρήση πρώτων υλών. Θα υπάρχουν λιγότερα απόβλητα υλικών, μειωμένο κόστος νερού ψήξης στην προκειμένη περίπτωση, γιατί όλοι οι αναρθωτές απαιτούν μια ψήξη, μειωμένο κόστος ενέργειας, μειωμένο κόστος εργασίας, διότι θα χρειαστούν λιγότερες υπερορίες και λιγότερα κομμάτια για επανακατασκευή. Άρα όλα αυτά επομένως δημιουργούν κάποια υποκόστη, στίχημα και οφείλει ο μηχανικός μελετητής είναι να καταφέρει να ποσοτικοποιήσει, αν όχι όλα, τα περισσότερα από αυτά και να τα εντάξει στην οικονομική ανάλυση. Το επόμενο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε επομένως είναι να καταφέρουμε να συσχετίσουμε κάποια είδη ρίσκου τα οποία εντοπίζονται ή συσχετίζονται ή επηρεάζονται από την αναβάθμιση της συγκεκριμένης διεργασίας. Άρα, εύκολα θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί και να καταφέρει να διερευνήσει ότι αναμένεται χαμηλότερος εμπορικός και νομικός κίνδυνος, διότι η ποιότητα των προϊόντων αναμένεται να είναι σε εξαιρετικά επίπεδα και σταθερή. Άρα, τυχόν ρήτρες για παράδοση τελικών προϊόντων
εκτός προδιαγραφών ή τυχόν κινδύνους ο πελάτης να μην είναι ευχαριστημένος είτε με το χρόνο παραγωγής, γιατί ο υφιστάμενος ορθωτής δυστυχώς χάλασε και πρέπει να περιμένω 15 μέρες για να τον επισκευάσω. Όλα αυτά επομένως είναι ρίσκα τα οποία αξίζει να προσπαθήσουμε να τα ποσοτικοποιήσουμε στη συνεργασία με την επιχείρηση. Κάτι πολύ πιο εύκολο είναι ότι προφανώς υπάρχει μειωμένος κίνδυνος καταστροφών και αποτυχιών προϊόντων τα οποία υφίστανται επεξεργασία και προφανώς υπάρχει και μειωμένος κίνδυνος εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λόγω χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας και πάει λέγοντας. Τώρα, όλα αυτά θα πρέπει επομένως να δείξουμε τη σύνδεση με αξίες και στρατηγικά πλεονεκτήματα τα οποία η ανώτερη διοίκηση θεωρεί πολύ σημαντικά για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Άρα θα πρέπει να τεκμηριώσουμε και να δώσουμε λίγο χρόνο να εξηγήσουμε γιατί αυτή η επένδυση θα βοηθήσει στην πιο σταθερή ποιότητα του προϊόντος, θα αυξήσει την παραγωγή ικανότητα και μπορεί προφανώς να επηρεάσει και την ακρίβεια της επεξεργασίας, ενώ επίσης θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε σαν έμεσο όφελος επίσης ότι τα νέα, οι νέοι ανορθωτές είναι πολύ πιο κόμπακτα, θα προκύψει ένα κέρδος χώρου εντός του χώρου εργασίας που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με κάποιο άλλο τρόπο. Όλα αυτά επομένως θα προσπαθήσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε κατά την οικονομική ανάλυση. Τι χρειαζόμαστε καταρχήν για την οικονομική ανάλυση? Χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για την υφιστάμενη κατάσταση. Δυστυχώς στην προηγούμενη περίπτωση δεν υπήρχαν μετρήσεις συγκεκριμένες οι οποίες θα μπορούσαν να μας δώσουν μια καταγραφή σε βάθος χρόνου, προηγούμενων χρόνων, ποιες ήταν οι καταναλώσεις και οι οποίες θα μπορούσαν να αποδοθούν συγκεκριμένα στους ανορθωτές παροχημένης τεχνολογίας. Επομένως, αναγκαστικά έπρεπε να γίνουν κάποιες εκτιμήσεις, άρα εκτιμήθηκε ότι αυτοί οι ανορθωτές λειτουργούν στο 50% της ονομαστικής τους ισχύως για κάποιες συγκεκριμένες ώρες σε αιτήσια βάση και επομένως προέκυψε μια εκτίμηση στις υφιστάμενες κατανάλωσης ενέργειας η οποία μπορεί να συνδεθεί με τους ανορθωτές περίπου 630.000 κιλοβατόρες το έτος. Σε αυτή την υφιστάμενη κατάσταση εκτιμούμε ότι οι νέοι ανορθωτές θα καταφέρουν να επιτύχουν μια κατελάχιστον 10% βελτίωση ή μάλλον μείωση κατανάλωσης ενέργειας, που αυτό ποσοτικοποιείται σε απόλυτα μεγέθη περίπου 63.000 κιλοβατόρες σε αιτήσια βάση. Έχοντας επομένως όλα αυτά τα δεδομένα και αυτά τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση κόστους, ρίσκου, αξίας και της υφιστάμενης κατάστασης, εκτελούν την οικονομική αξιολόγηση και μπορούμε να παρουσιάσουμε συγκεκριμένη διαφάνεια ποια θα ήταν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης επένδυσης. Θα παρουσιάζαμε μόνο στη διοίκηση ως αποτελέσματα οικονομικών δικτών εάν είχαμε εντάξει μόνο τα ενεργειακά ωφέλη, δηλαδή τα ωφέλη τα οποία μπορούμε να εκτιμήσουμε θα επηρεάσουν την εξοικονόμηση ενέργειας σε όρους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα αυτά θα ήταν τα αποτελέσματα, ενώ αν καταφέρουμε και εντάξουμε κάποια άλλα μη ενεργειακά ωφέλη, αλλά και τον τρόπο αξιολόγηση με βάση τα λογιστικά πρότυπα, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ βελτιωμένα έως θεαματικά βελτιωμένα στην προκειμένη περίπτωση. Άρα είναι δύσκολο μια ανώτερη διοίκηση, εάν και εμείς, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε καταφέρει και έχουμε επιχειρηματολογήσει ότι αυτή η επένδυση θα βοηθήσει και την ποιότητα των προϊόντων και θα μειώσει το ρίσκο και ίσως βελτίωσε και άλλα στρατηγικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης και επιδείξουμε και βελτιωμένα ανταγωνιστικά σε σχέση με άλλες
προτινόμενες επεμβάσεις οικονομικά μεγέθη, είναι σίγουρο ότι η άτομη διοίκηση θα θέλει να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες ή θα ζητήσει να γίνει μια πιο προσεκτική αξιολόγηση σε επίπεδο σχεδιασμού. Προχωράμε τώρα στην επόμενη περίπτωση, η οποία και αυτή είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ελβετία και αυτή έχει να κάνει με επεξεργασία μεταλλικών προϊόντων και τμήματων. Άρα, με βάση αρχικά την ανάλυση της εταιρείας και το επιχειρηματικό μοντέλο των καμβάτων, το οποίο θα συμπληρώσουν, όπως είπα, σε κάθε περίπτωση στα πλαίσια ενός πιλωτικού έργου, τι είναι σημαντικό, τι αναδείχθηκε ως πολύ σημαντικό για την επιχείρηση είναι ότι είναι η ποιότητα και η αξιοπιστία των προϊόντων. Και ως στρατηγικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι η έγκαιρη παράδοση των προϊόντων στον πελάτη σύμφωνα με τους όρους τους οποίους έχουν συμφωνηθεί. Άρα αυτό, η ποιότητα, η αξιοπιστία και η έγκαιρη παράδοση είναι κάτι το οποίο η ανώτερη διοίκηση σίγουρα προσέχει και δίνει βάση. Να σου πω τώρα κάποια πράγματα γενικά με τις διεργασίες. Αυτή η επιχείρηση μόνος επεξεργάζεται κάποια μεταλλικά τμήματα, στη συνέχεια τα καθαρίζει, τα ξεπλένει και τα στεγνώνει και πάλι και αυτή τα συσκευάζει για να τα στείλει στους πελάτες. Εντοπίστηκε επομένως στα πλαίσια του ενεργειακού ελέγχου ότι υπάρχει σημαντικό δυναμικό εξοικονόμηση ενέργειας στη διαδικασία του καθαρισμού και της έκπλησης, η οποία πραγματοποιείται σε 8 βήματα. Στα πρώτα βήματα χρησιμοποιείται σκληρό νερό από 20 έως 75 βαθμούς, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και επεξεργασμένο νερό θερμοκρασίας περίπου 45 βαθμών. Θα δείχνουμε στη συνέχεια, σε επόμενη διαφάνεια, ένα σκαρίθιμα της διάταξης των δεξαμενών για να καταλάβουμε λίγο τη ροή, το πώς συνδέονται αυτές τις δεξαμενές κατά τη φάση της λειτουργίας. Άρα, επιγραμματικά έχουμε δύο δεξαμενές καθαρισμού, οι οποίες αυτές τροφοδοτούνται με νερό 75 βαθμών από δύο δεξαμενές αποθήκευσης. Αυτές οι δύο δεξαμενές αποθήκευσης μαζί με άλλες τέσσερις δεξαμενές κυλίων νερού τροφοδοτούνται απευθείας από το δίκτυο με νερό 20 βαθμών. Πώς ζεσταίνουν το νερό? Το ζεσταίνουν με ηλεκτρικές αντιστάσεις, οι οποίες βρίσκονται τοποθετημένες στο κάτω μέρος κάθε δεξαμενής. Άρα έχουμε επομένως πολλές δεξαμενές με αντιστάσεις, άρα κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, και οι οποίες ζεσταίνουν το νερό για να τροφοδοτήσουν τις δεξαμενές καθαρισμού, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων. Ποια είναι τα δεδομένα επίσης τα οποία καταγράφηκαν κατά την αυτοψία είναι ότι και τη συζήτηση με το προσωπικό το οποίο χειρίζεται τον εξοπλισμό είναι ότι αυτές οι δεξαμενές καθαρίζονται μία με δύο φορές την ημέρα με κρύο νερό και στη συνέχεια ξαναγεμίζονται. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας προφανώς συμβαίνουν θερμικά σοκ τα οποία μπορούν να προκαλέσουν έως και σφίγματα στις δεξαμενές και σε ορισμένες περιπτώσεις η αντικατάστασή τους είναι απαραίτητη σε περίπτωση έκρατης ανάγκης. Επίσης, μετά τον καθορισμό, αυτές οι δύο δεξαμενές οι οποίες τροφοδοτούν το δίκτυο ζεστού νερού ξαναγεμίζονται με νερό 75 βαθμών από τις δεξαμενές αποθήκευσης για εξοικονόμηση χρόνου για να μην χρειαστεί να περιμένει η διαδικασία μέχρι να ζεσταθεί το νερό. Άρα, από αυτές τις δεξαμενές αποθήκευσης γεμίζουν κατευθείαν τις δεξαμενές τροφοδοσίας και ξεκινάει ξανά η διαδικασία. Οι δεξαμενές αποθήκευσης επίσης καθαρίζονται μία φορά το μήνα, χρησιμοποιούνται χημικά, το οποίο είναι επιβλαβές για το περιβάλλον, για την αφαίρεση ασβεστολιθητικών υπολοιμάτων, τα οποία συσσωρεύονται λόγω συνεχώς θέρμανσης κρύου νερού, το οποίο έρχεται από το δίκτυο. Εδώ βλέπουμε το σκαρίθμα το οποίο είπα προηγουμένως, άρα εδώ έχουμε τις δεξαμενές αποθήκευσης, οι οποίες μαζί με τις άλλες δεξαμενές τροφοδοτούνται με δίκτυο, από το δίκτυο με νερό 20 βαθμών. Υπάρχουν αντιστάσεις οι οποίες
ζεσταίνουν, συγγνώμη, τις δεξαμενές αυτές και από τις δεξαμενές αυτές τραβάμε νερό και ψεψεκάζουμε υποποίηση, καθαρίζουμε τα μεταλλικά τμήματα. Αυτό το επόμενο στο οποίο σκέφτηκε η ομάδα έργων είναι ότι να καταφέρουμε να μειώσουμε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, προσπαθούμε να παράξουμε μόνος ζεστό νερό με έναν εναλλακτικό τρόπο ή να καταφέρουμε να υποκοτοστήσουμε μέρος της απέτησης αυτής με εκμεταλλευόμενη κάποια απορριπτόμενη θερμότητα ενδεχομένως. Άρα, ποιοι φορείς επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη επέμβαση? Προφανώς αναμένουμε μόνο στις οικονομίες ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατανάλωση είναι περίπου 130.000 κιλοβατόρες ετησίως. Ποια θα είναι η προβλεπόμενη μελλοντική ενεργειακή κατανάλωση μετά την εφαρμογή του μέτρου ενεργειακής απόδοσης? Εκτιμούμε ότι θα έχουμε μια κατανάλωση περίπου στο 50%, 63.000 κιλοβατόρες περίπου ετησίως. Και αυτό αυτομάτως μας δημιουργεί ένα ενεργειακό χρηματικό όφελος 2.400 ευρώ ετησίως. Δυστυχώς, όπως ανέφερα και προηγουμένως, δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε περισσότερα δεδομένα για λεπτομέρειες για λόγους εμπιστευτικότητας. Προχωράμε μόνο στη συνέχεια. Στα πλαίσια μιας αυτής της οικονομικής ανάλυσης, πάλι εντοπίστηκαν και καταφέραμε να ποσοτικοποιήσουμε τα κόστη τα οποία συνδέονται με αυτό το μέτρο εξοικονόμησης. Άρα θα έχουμε μειωμένη κατανάλωση νερού, μειωμένο κόστος συντήρησης, μειωμένη κατανάλωση αναλωσίμων, παραδείγματος χάρη χημικό, λιγότερες απαιτήσεις εξοπλισμού και μειωμένο κόστος ενέργειας. Λόγω αυτής του μέτρου επέμβασης, ενδεχομένως θα έχουμε χαμηλότερο ρίσκο ατυχήματος, μειωμένο νομικό ρίσκο, μειωμένες διακοπές και αποδιοργάνωση της παραγωγής λόγω διρυγμάτων στις δεξαμενές και αναγκαίας αντικατάστασης τους εξαιτίας των θερμικών σοκ. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα συνδέσουμε μέσω το πώς επηρεάζουν τα σχηματικά, τα στρατηγικά κομμάτια λειτουργίας της επιχείρησης, είτε αυτά συνοψίζονται με όρους αυξημένης ασφάλειας όσον αφορά το εργατικό προσωπικό, είτε αυξημένη φερεγγιότητα, αξιοπιστία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, είτε ίσως πιθανώς αυξημένη ικανοποίηση των εργαζομένων, ενώ επίσης θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το συνδέσουμε αυτό με την γενικότερη συνεισφορά του στο όραμα της στρατηγικής της εταιρείας. Ποιο είναι αυτό το προτινόμενο μέτρο? Αυτό το οποίο επομένως εντοπίστηκε και μελετήθηκε είναι ότι θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν την απορριπτόμενη θερμότητα η οποία αποβάλλεται από το δίκτυο του ASBST, το οποίο λειτουργεί συνεχώς και το οποίο παράγει επομένως το πεπιεσμένο αέρα το οποίο χρειάζεται σχεδόν σε όλα τα στάδια της διεργασίας. Άρα θα αξιοποιήσουμε την θερμότητα την οποία απορρίπτεται στο περιβάλλον από τον εναλλάκτη ελαίου το οποίο χρησιμοποιείται για την ψήξη του CBST. Στην προκειμένη περίπτωση δεν χρειάζεται επομένως πλέον οι δύο δεξαμενές αποθήκευσης. Θα διατηρηθούν όμως στην εγκατάσταση με την εναλλακτική να επανεργοποιηθούν εφόσον χρειάζονται. Δεν χρειάζεται πλέον η χρήση χημικού για τον καθαρισμό των δεξαμένων. Δεν χρειάζεται όμως απαραίτητος αναγκαίος προστατευτικός εξοπλισμός, ο οποίος είναι σημαντικό το προσωπικό όταν χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο χημικό για να ξεπλύνει τις δεξαμενές. Ενώ τώρα πλέον οι έξι δεξαμενές σκυλού νερού θα τροφοδοτούν απευθείας με νερό προθερμαμένο στους 55 βαθμούς. Και όπως που πέρασε προηγουμένως, αυτό οφείλεται στην ανάκτηση θερμότητας από την παραγωγή πεπιεσμένου νερού. Στη συνέχεια, εφόσον χρειάζεται, αυτό το νερό θα ανυψωθεί θερμοκρασιακά με τη χρήση των υφιστάμενων ηλεκτρικών αντιστάσεων στο επιθυμητό θερμοκρασιακό
επίπεδο. Λόγω αυτής της ανακατασκευής δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος καταστροφής των δεξαμενών, γιατί πλέον οι δεξαμενές δεν τροφοδοτούνται με 20 βαθμούς, αλλά με 55 βαθμούς, ακόμα και όταν αδειάζουν, με 44 τέλος πάντων, ενώ μειώνεται και η κατανάλωση νερού και ενέργειας λόγω, λόγω αυτής της, του μέτρου εξοικονόμησης ενέργειας. Άρα, αυτό είναι το οποίο περιγράψαμε προηγουμένως. Το νερό το οποίο οδηγείται στις δεξαμενές έχει προηγουμένως εκμεταλλευτεί την απορριφτόμενη θερμότητα από τον εναλλάκτη ψυξελαίου του CPST και με αυτόν τον τρόπο εκτελώντας την οικονομική ανάλυση αρχικά έχουμε εκτιμήσει ότι το συνολικό κόστος είναι περίπου 30.000 ευρώ. Δεν υπάρχει κάποια επιδότηση ή η πολυματική αξία στο τέλος του περίοδου αξιολόγησης. Αυτά είναι τα ευθέως άμεσα ενεργειακά ωφέλη τα οποία εντοπίστηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν κατά τη φάση του ενεργειακού ελέγχου. Και όπως είπα και προηγουμένως, με αυτά εδώ, σε αυτό το σημείο, ουσιαστικά θα ξεκινούσε η αξιολόγηση, η οικονομική αξιολόγηση της συγκεκριμένης επέμβασης, εάν χρησιμοποιούσαμε την τυπική μεθοδολογία την οποία συνήθως ακολουθούμε. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, έχουμε και κάποια αναμενόμενα μη ενεργειακά ωφέλη, αυτά αποτυπώνονται σε μειωμένα αναλώσιμα, δεν θα χρησιμοποιείται πλέον το χημικό, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, νερού, διότι δεν χρειάζεται τόσο συχνά ο καθαρισμός των δεξαμενών, μειωμένο κόστος συντήρησης, μειωμένα κόστη, προβλεπόμενα κόστη, διότι δεν θα απαιτείται τόσο συχνά η αντικατάσταση κάποιας δεξαμενής, η οποία έχει σπάσει λόγω θερμοκρασιακού σοκ, και κάποια μειωμένα κόστη λόγω προστατευτικού εξοπλισμού. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε δημιουργήσει μια σημαντική χρηματοδοτή, πολύ μεγαλύτερη από την χρηματοδοτή των άμεσα ενεργειακών ωφελιών. Και όλα αυτά, επομένως, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα αξιολογηθούν στην οικονομική ανάλυση, χρησιμοποιώντας και τα λογιστικά πρότυπα τα οποία περιγράψαμε προηγουμένως, και θα προκύψουν κάποια αποτελέσματα τα οποία κρίνονται οριακά ικανοποιητικά με ό,τι είχαμε πει προηγουμένως. Δηλαδή, έχουμε έναν ιστορικό βαθμό απόδοσης ελαφρώς αυξημένο, μεγαλύτερο από το 10% και μία περίοδο αποπληρωμής λίγο λιγότερο από τα 5 έτη. Κλείνοντας, να δείξουμε λίγο μια σύγκριση μεταξύ της οικονομικής αξιολόγησης, η οποία θα έχει συμπεριλάβει μόνο τα ενεργειακά ωφέλη, άρα θα είχαμε οδηγηθεί σε ενεργειακούς δείκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Δεν υπήρχε περίπτωση το συγκεκριμένο έργο να προχωρήσει, ενώ έχοντας εντάξει όλα τα οποία είπαμε προηγουμένως, έχουμε βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα των οικονομικών δικτών, άρα θεωρούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα από την ανώτερη διοίκηση να προχωρήσει στη συγκεκριμένη επένδυση. Εγώ τώρα θα παραδώσω το μικρόφωνο στην κυρία Χατζηλάου. Μετά το δεκάλεπτο διάλειμμα το οποίο... Ξεκινήσουμε την ωραία και να προλάβουμε. Πεντάλεπτο διάλειμμα το οποίο θα ακολουθεί, ξεκινάει μέσα τώρα. Η οποία τέθηκε σαν μήνυμα από τους
συναδέλφος ο οποίος παρακολουθεί το περιφερειακό σεμινάριο, τον παραξένεψε το γεγονός ότι στην πρώτη περίπτωση η εξοικονομούμενη ενέργεια των 63.000 κιλοβατορών ετησίως υπολογίστηκε ως 2.400 ευρώ περίπου σε όρους ευρώ. Καταρχήν να υπενθυμίσω ότι δεν αφορά την δεν αφορά επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνήθως το ενεργειακό κόστος μιας επιχείρησης με επαγγελματικό τιμολόγιο Γ21, Γ22 ή και σε μέση τάση όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια χωρίς ΦΠΑ, έτσι, γιατί όπως είπα και προηγουμένως στην οικονομική ανάλυση χρησιμοποιούμε ποσά και τιμές ενέργειας χωρίς ΦΠΑ, είναι περίπου στα 10 με 12 λεπτά την κιλοβατόρα. Στην περίπτωση όμως η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελβετία, τώρα δεν μπορώ να δώσω, δεν γνωρίζω πώς είναι το κόστος ενέργειας σε αντίστοιχο επαγγελματικό τιμολόγιο μιας επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται στην Ελβετία. Διότι όμως στα 2.400 με τις 63.000 κιλοβατόρες προκύπτει ένα ενεργειακό κόστος περίπου 4 λεπτά την κιλοβατόρα, το οποίο όντως είναι σημαντικά χαμηλότερο από την περίπτωση της Ελλάδος. Βέβαια, ισχύει το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλότερο κόστος ή τιμή πώλησης ενέργειας από την περίπτωση της Ελλάδος, αλλά και πάλι δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πόσο. Ελπίζω να κάλυψα όσο μπορούσα το περιεχόμενο της ερώτησης. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το μικρόφωνο στην κυρία Χατζηλάου. Εφόσον δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, να προχωρήσουμε λίγο με την παρουσίαση του σοβαρού παιγνίου. Ένα σημαντικό παραδοτέο του έργου αυτού, του Multiple Benefits, το οποίο είναι καινοτόμο στο είδος του, είναι ότι παραδίδει στο κοινό ένα σοβαρό παίγνιο, το οποίο αφορά ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που χρησιμοποιεί τη μηχανική παιχνιδιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Συνδυάζει λογισμικό και προσομοιώσει λογισμικού με πραγματικές δραστηριότητες, με πραγματικές συνθήκες, έτσι ώστε κάποιος ατομικά ή σε ομαδική εργασία να μπορεί να ακολουθήσει όλη τη μεθοδολογία του έργου M-Benefits για να καταλήξει στην πρόταση, επενδυτική πρόταση για κάποιο συγκεκριμένο μέτρο ενεργειακής απόδοσης, όπως θα ήταν και σε πραγματικές συνθήκες. Μπορεί λοιπόν το κοινό τώρα ή σε άλλο χρόνο να κάνει έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα που βλέπετε εδώ, του σοβαρού παιγνίου, και να πατήσει ουσιαστικά στο Create Vegas Account και να φτιάξει ένα λογαριασμό. Στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσει το κλειδί που βλέπει εδώ, ή το ένα ή το άλλο, και να αποτελέσει μέλος της ομάδας του Πολυτεχνείου για το συγκεκριμένο παίγνιο. Η διαδικασία που ακολουθούνται στο παιχνίδι είναι ουσιαστικά η ίδια μεθοδολογία, αυτή που υπόθηκε αρχικά, δηλαδή η ανάλυση της εταιρείας, η αποκάλυψη των διεργασιών και των διεργασιών που συνδυάζονται με την ενέργεια, οι στρατηγικές επιπτώσεις, η οικονομική ανάλυση και η τελική παρουσίαση στη διοίκηση. Και στο πρώτο παράθυρο που θα ανοίξει θα δει κανείς ουσιαστικά ποιος είναι ο ρόλος του ενός ή περισσότερων παιχτών στο παιχνίδι. Ουσιαστικά κανείς καλείται σαν energy manager σε μια συγκεκριμένη εταιρεία να προτείνει και αρχικά στην Επιτροπή Επιλογής Έργου και μετέπειτα στην Ανώτερη Διοίκηση κάποια μέτρα ενεργειακής απόδοσης βάσει κάποιων δεδομένων συγκεκριμένων. Αυτό που πρέπει κανείς να προσέχει, σε λίγο θα αρχίσουμε να δείχνουμε τα βίντεο προσομοίωσης
είναι στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης κάθε φορά τι πληροφορίες δίνονται σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Δηλαδή, όταν αναβοσβήνει το αντίστοιχο πεδίο που αφορά τις επαφές, κανείς μπορεί να πηγαίνει να επικοινωνεί με συγκεκριμένα άτομα μέσα στην επιχείρηση. Όταν αναβοσβήνει το συγκεκριμένο πεδίο που αφορά τα μηνύματα, βλέπει κανείς τι επικοινωνία γίνεται μέσω email ή άλλου είδους ανάμεσα στα μέλη της επιχείρησης. Και τέλος, όταν αναβοσβήνει το πεδίο που αφορά τα έγγραφα, είναι το σημείο στο οποίο δίνονται συγκεκριμένα έγγραφα προς ανάγνωση, το οποίο απαιτείται κάποιο χρόνο, στο οποίο δίνονται πληροφορίες για την εταιρεία, είτε είναι ενεργειακός έλεγχος, είτε είναι κάποια περιβαλλοντική πολιτική ή κάτι τέτοιο. Ξεκινώντας το πρώτο στάδιο, φτάνει κανείς να μιλήσει με την CEO, την Elizabeth Vilnius, η οποία αναθέτει στον Energy Manager να συμπληρώσει τη λεγόμενη Project Selection Process, δηλαδή ένα έγγραφο το οποίο βλέπετε δεξιά στην οθόνη, στο οποίο πρέπει να συμπληρωθούν κάποιες προτάσεις, κάποιες πληροφορίες, οι οποίες για να συμπληρωθούν πρέπει πρώτα να γίνει ανάγνωση συγκεκριμένων εγγράφων. Εδώ είναι το έγγραφο αυτό. Στην επάνω δεξιά πλευρά κάθε φορά της οθόνης βλέπει κανείς σε ποιο στάδιο της διαδικασίας είναι, 1 από 5, 2 από 5 κτλ. Πόση υποστήριξη έχει μέχρι στιγμής από τα διάφορα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Έργου, πόσες πληροφορίες έχει συλλέξει, το 50% εδώ για παράδειγμα, και τι χρόνος του μένει. Εμείς έχουμε κάνει κάποια επιλογή εδώ, στην οποία ο χρόνος είναι σχετικά απεριόριστος. Αν θέλουμε να το κάνουμε υπό πραγματικές συνθήκες, θα μπορέσουμε να το τροποποιήσουμε και αυτό. Τα έγγραφα και οι διάφορες εργασίες, οι εσωτερικές, δίνονται σταδιακά. Δηλαδή, αναβοσβήνει κάποιο έγγραφο, το ανοίγει κανείς, το διαβάζει και μετά προκύπτει κάποιο άλλο, πάλι το ανοίγει, το διαβάζει κτλ. Στο τρίτο βήμα έχει κανείς να δει τις στρατηγικές επιπτώσεις και ουσιαστικά να συμπληρώσει το αντίστοιχο πεδίο που αφορά τα πολλαπλά ωφέλη, αυτό που είπαμε στο βήμα 3, όταν αναλύαμε τη μεθοδολογία. Και αντίστοιχα στο τμήμα 4 έχει κανείς να κάνει την οικονομική ανάλυση. Θα δούμε στη συνέχεια κάποια βίντεο επίδειξης του Serious Game. Για οποιασδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τα πιλωτικά έργα, αλλά και για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που μπορούμε να κάνουμε αναλυτικά πάνω στο σοβαρό παίγνιο. Και πάμε να δούμε τώρα διεξοδικά κάθε στάδιο του σοβαρού παιχνίου. Εδώ εισάγουμε το κλειδί για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε σε κάποια ομάδα που έχουμε ήδη φτιάξει. Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες θέλει να το κάνει και τώρα, μπορεί να μας γράψει στο chat ή να σηκώσει το χέρι και να μας πει αν συναντάει κάποια δυσκολία ή όχι. Εδώ βλέπετε την αρχική επαφή με την CEO. Να, εδώ έχει σημασία να δούμε. Ουσιαστικά, κάτω δεξιά στην οθόνη, κάθε φορά υπάρχουν πιθανές ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε σε κάποιο μέλος της Επιτροπής Έργου. Για παράδειγμα, η πρώτη ερώτηση είναι ότι ζητάει κανείς να μάθει περισσότερα για το τι εργασίες έχει να κάνει. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει ένα ποσοστό και ένα χρώμα γύρω από το συγκεκριμένο άτομο. Αυτό σημαίνει ότι είναι θετικά προδιαθετημένο προς κάποια εφαρμογή, κάποιο νέο μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας. Συνολικά το ποσοστό φαίνεται εδώ. Αυτό αλλάζει την πορεία ανάλογα με την πορεία που ακολουθούμε και με τα βήματα που κάνουμε. Βλέποντας τα μηνύματα, προχωράμε στην επαφή με περισσότερα μέλη από την Επιτροπή Επιλογής Έργου. Εδώ υπάρχει παραπομπή σε δύο συγκεκριμένα έγγραφα.
δηλαδή την περιγραφή της εταιρείας και τον ενεργειακό έλεγχο, καταρχάς την περιγραφή της εταιρείας. Οπότε, σε αυτό το στάδιο, κάποια στιγμή θα υπάρξει προτροπή να πάει κανείς στα έγγραφα και να δει το συγκεκριμένο έγγραφο. Πρώτα βλέπει κανείς στα μηνύματα κάποιες γενικότερες πληροφορίες και ένα email το οποίο έστειλε η CEO προς τους υπόλοιπους υπευθύνους σχετικά με το ρόλο μας και την παρουσία μας στην εταιρεία, την υποθετική μας παρουσία στην εταιρεία. Ανοίγουμε τώρα το έγγραφο το οποίο καλούμεθα να συμπληρώσουμε. Για να το κάνουμε αυτό όμως πρέπει να πάμε στη λίστα με τα έγγραφα και να διαβάσουμε την περιγραφή της εταιρείας. Το παράδειγμα αυτό αφορά μια εταιρεία συσκευασμένων τροφίμων. Βλέπουμε εδώ το οργανόγραμμα και διάφορες άλλες πληροφορίες. Όλα αυτά θέλουν κάποιο χρόνο. Αυτά τώρα τα κάνουμε γρήγορα για να δείτε πώς γίνονται. Και εδώ για παράδειγμα στο άλλο έγγραφο μπορεί κανείς να δει κάποια πολυκριτηριακή ανάλυση σχετικά με την τοποθέτηση της εταιρείας όσον αφορά τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Άρα από εδώ κάποιος μπορεί να πάρει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το πόσο αποδεκτό θα γίνει ένα μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας σε σχέση με κάποιο άλλο στην τελική διοίκηση. Κάτι που συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Έχοντας συλλέξει λοιπόν τις πληροφορίες από ενδελεχή ανάγνωση των αντίστοιχων κειμένων, συμπληρώνουμε το αντίστοιχο έγγραφο το οποίο μας ζητήθηκε στο πρώτο στάδιο. Βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο 1 της μεθοδολογίας, της ανάλυσης, της αρχικής ανάλυσης δηλαδή. Γίνεται αποστολή στην CEO και έχουμε κάποιο μήνυμα. Το μήνυμα αυτό μας λέει ότι έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο. Και προχωράμε στη συνέχεια με επικοινωνία με άλλα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Έργων. Ζητάμε για παράδειγμα τη γνώμη των υπόλοιπων μελών σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης. Κάποιοι δεν είναι τόσο θετικοί, δεν έχουν αυτές τις προτεραιότητες. Αυτό μας βοηθάει στη συνέχεια να δούμε πώς θα κινηθούμε, τι θα προτείνουμε στη διοίκηση τελικά. Υπάρχουν ερωτήσεις, όπως βλέπετε, που αφορούν και τους οικονομικούς δείκτες των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, γενικές ερωτήσεις. Αλλά βλέπετε εδώ, για παράδειγμα, ότι απαιτούνται 2 έως 3 έτη περίοδος αποπληρωμής για τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε αυτή την εταιρεία. Στη συνέχεια, ουσιαστικά τα 3 αυτά πεδία μας οδηγούν κάθε φορά στις επόμενες ενέργειες. Ένα μέλος της Επιτροπής μας προώθησε τώρα ένα έγγραφο το οποίο αφορά κάποια μελέτη. Είναι μια μελέτη στην οποία η ίδια επιχείρηση είχε πάρει μέρος και στην οποία φαίνεται η διάθεσή της και οι προτεραιότητες της για τα θέματα που μας αφορούν.
Έχονται διαβάσει αυτά αναλυτικά. Προχωράμε πάλι στην επικοινωνία, διότι πάλι ένα βοσβήνει αυτό το πεδίο επάνω που αφορά τις επαφές. Και βλέπετε εδώ ότι έχουμε πάλι απάντηση και τοποθέτηση σχετικά με τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, πάλι από την CEO, η οποία έχει αλλάξει τώρα. Δηλαδή βλέπουμε ότι η υποστήριξη δεν είναι τόσο μεγάλη, τόσο υψηλή. Κάθε φορά που τελειώνουμε ένα στάδιο από τα 5 της μεθοδολογίας, προχωράμε στο επόμενο δεξιά εδώ επάνω, από το Next. Κοιτάμε τα επόμενα μηνύματα. Βλέπουμε ότι υπάρχει απάντηση στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι ελήφθη το προηγούμενο έγγραφο το οποίο συμπληρώσαμε και μας δίνεται στη συνέχεια ο ενεργειακός έλεγχος της επιχείρησης για να δούμε και να συλλέξουμε πληροφορίες και από εκεί. Είμαστε στο δεύτερο στάδιο, επενθυμίζω, το οποίο αφορά την αναγνώριση της παραγωγής διαδικασίας και των επιμέρους διαδικασιών, καθώς και τη σχέση αυτών με τα θέματα της ενεργείας στην επιχείρηση. Φτάνουμε να διαβάσουμε τον ενεργειακό έλεγχο, στον οποίο αναφέρονται και ενδεχόμενα μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης. Αυτά θέλουν κάποιο χρόνο. Τα προχωράμε τώρα. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε όταν κάνετε εγγραφή στην αρχική ιστοσελίδα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ρωτάμε πάλι κάποια μέλη της Επιτροπής ποια είναι η άποψή τους και τι θεωρούν θετικό σαν μέτρο ενεργειακής απόδοσης και τι όχι. Αυτά που προτάθηκαν από το συγκεκριμένο ενεργειακό έλεγχο αφορούν την αντλία νερού της μονάδας του κλιματιστικού, αφορούν τη διαδικασία παστερίωσης και κάποιες διαρροές του δικτύου πιεσμένου αέρα. Εδώ βλέπουμε πάλι το στόχο του δεύτερου σταδίου της μεθοδολογίας. Και βλέπουμε τώρα για κάθε ένα από τα πιθανά μέτρα ενεργειακής απόδοσης κάποια έγγραφα στα οποία μας παραπέμπουν τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Έργου. Προσέχουμε κάτω-κάτω, υπάρχουν αντίστοιχα αρχεία PDF, τα οποία έχουν αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν τις επενδύσεις, την πιθανή επένδυση δηλαδή. Και κάνουμε το ίδιο για κάθε μέτρο ενεργειακής απόδοσης, το οποίο είναι πιθανό να εφαρμοστεί, πριν αποφασίσουμε τι θα προτείνουμε. Βλέπουμε αν υπάρχει κάποιο μέλος της Επιτροπής με το οποίο δεν έχουμε μιλήσει. Αυτό φαίνεται από αυτό το σημείο εδώ. Για να συλλέξουμε όλες τις πιθανές πληροφορίες, ώστε να φτάσουμε στη σωστή απόφαση και να γίνει η πρότασή μας αποδεκτή από τη διοίκηση. Εδώ μας παραπέμπουν πάλι σε κάποιο άλλο έγγραφο, το οποίο αφορά το τρίτο πιθανό μέτρο ενεργειακής απόδοσης.
Και προχωράμε στο βήμα 3, που αφορά τις στρατηγικές επιπτώσεις και την ποσοτικοποίηση των πολλαπλών ωφελών της ενεργειακής απόδοσης. Εδώ μας παραπέμπουν πάλι στο αρχικό κείμενο που αφορά την εταιρεία, το οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνει και τον επιχειρηματικό καμπά. Εδώ μας παραπέμπουν να το δούμε λίγο πριν. Στο τρίπτυχο που αφορά την πρόταση αξίας, ρίσκο και κόστος, καθώς και την checklist που αφορά τα μη ενεργειακά ωφέλη. Υπάρχει κάποια επικοινωνία στα μηνύματα που μας ειδοποιεί ότι θα έχουμε κάποια δυνατότητα να δούμε την Επιτροπή Επιλογής Έργου και την Ανώτατη Διοίκηση. Οπότε μας προωθούν ουσιαστικά να προετοιμάσουμε την πρότασή μας. Αυτό βέβαια για να το γνωρίζουμε θα πρέπει να προσέχουμε πάντα να πηγαίνουμε και να βλέπουμε τα αντίστοιχα μηνύματα. Τώρα, οι εργασίες που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να δούμε τα πιθανά μέτρα ενεργειακής απόδοσης, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, να συμπληρώσουμε τον πίνακα που αφορά την πρόταση αξίας, κόστους και ρίσκου και να κάνουμε μια περίληψη για τα πολλαπλά ωφέλη της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία θα ακολουθήσει μετά η οικονομική ανάλυση. Η λίστα εδώ με τα πολλαπλά ωφέλη της ενεργειακής απόδοσης είναι η ίδια με την αρχική. Απλά περιέχεται και στο πρόγραμμα. Εδώ βλέπετε εποπτικά τα τρία πιθανά μέτρα ενεργειακής απόδοσης για αυτή την περίπτωση της εταιρείας. Και ανοίγουμε ένα-ένα τα έγγραφα στα οποία μας προτρέπει το ίδιο το παιχνίδι, το σύστημα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα μέλη της Επιτροπής με τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε επί καινούργιας βάσης, καινούργιες ερωτήσεις, δηλαδή για τα συγκεκριμένα μέτρα ενεργειακής απόδοσης κάθε φορά. Οπότε για κάθε ένα στέλνουμε ερωτήσεις και παίρνουμε απαντήσεις, να δούμε πόσο θετικά προδιαθετημένοι ή όχι είναι και ποιοι είναι οι λόγοι γι' αυτό. Και εδώ φτάνουμε στο σημείο που θα συμπληρώσουμε τη λίστα ανάλογα με το τι πληροφορίες έχουμε συλλέξει. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να έχουμε μιλήσει με όλα τα μέλη της Επιτροπής, γιατί μπορεί να μας ξεφύγει κάποια σημαντική πληροφορία, είτε αφορά οικονομικούς δείκτες, είτε αφορά γενική προδιάθεση.
Εδώ, για παράδειγμα, επιλέγει κανείς το πρώτο και συμπληρώνει αντίστοιχα τους πίνακες και τη λίστα των ωφελών για αυτό το πρώτο μέτρο ενεργειακής απόδοσης. Όπου μπορεί η ποσοτικοποίηση, και προχωράει στο επόμενο στάδιο, το οποίο αναλυτικά το είδατε με τον συνάδελφο κύριο Πάλι και αφορά την οικονομική ανάλυση. Βλέπουμε τους στόχους του τέταρτου σταδίου. Και κάποια καινούργια έγγραφα τα οποία αναδύνονται. Η λίστα φυσικά, καταρχάς με την οικονομική ανάλυση. Ο οικονομικός διευθυντής μας δίνει τη δυνατότητα να του στείλουμε κάποιες ερωτήσεις για τα οικονομικά κριτήρια κάθε μέτρου. Και μας απαντάει συγκεκριμένα με τους οικονομικούς δείκτες τους αντίστοιχους. Ο Διευθυντής Πωλήσεων έχει τη δική του άποψη για τα αντίστοιχα μέτρα. Πρέπει όλα αυτά να συγκεραστούν ώστε να καταλήξουμε σε μια σωστή πρόταση προς τη διοίκηση. Αντίστοιχα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε συλλέξει όλες τις πληροφορίες. Αυτό παίρνει, βέβαια, όπως σας είπα, αρκετή ώρα. Τα κάναμε τώρα συνοπτικά. Και φτάνει κανείς στο πέμπτο βήμα, που είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων στη διοίκηση. Και η επικοινωνία με τα αντίστοιχα μέλη, τα οποία ουσιαστικά θα προωθήσουν ή όχι το μέτρο το οποίο εμείς προτείνουμε. Τελειώνοντας, βλέπει κανείς πώς προχωράει η διαδικασία, εάν υπάρχει θετική απόκριση ή όχι από την μελέτη επιλογής έργου, η οποία λογικά, αν έχει συλλέξει κανείς σωστά όλες τις πληροφορίες και τις έχει εισάγει στα αντίστοιχα πεδία, θα προχωρήσει θετικά.
τελειώνοντας με την παρουσίαση του σοβαρού παιχνίου, να δείξουμε πάλι την αρχική διεύθυνση στην πλατφόρμα στην οποία μπορείτε όλοι να φτιάξετε ένα λογαριασμό και να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι αυτό για να δείτε πώς προσομοιάζονται στις πραγματικές συνθήκες οι επιλογές, οι επενδυτικές επιλογές. Εφόσον χρειαστείτε κάποια βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα email που βλέπετε στις παρουσιάσεις. Και εφόσον υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ακόμα, έχουμε κάποιο χρόνο. Από ό,τι φαίνεται, δεν έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Θα αφήσουμε στις διαφάνειες τα email μας και άλλο τρόπο επικοινωνίας, τηλέφωνα κτλ., ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε για την περίπτωση που θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Ή ενδιαφερόστε για να εντάξετε την επιχείρησή σας ή κάποια δραστηριότητα σε κάποιο πιλωτικό έργο, το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας και τη συμμετοχή σας. Σας ευχόμαστε καλό τριήμερο. Σας χαιρετούμε. Γεια σας.